Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Ε, Δευτέρα βράδυ απόψε και θα ασχοληθούμε με ένα θέμα ε, επίκαιρο, εξαιρετικά ενδιαφέρον και ένα θέμα για το οποίο κατά καιρού ρωτάτε πολλά πράγματα. Ε, και γιατί θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, γιατί συνέπεσαν δύο συγκυρίες που με οδήγησαν σε αυτή τη σκέψη. Οι περισσότεροι από εσά θα το πληροφορηθήκατε από τι προεξαγγελίε του σταθμού μα την Παρασκευή. Είναι το θέμα για τη δικαιοσύνη. Ε, η μία εκ των δύο συγκυριών συνίσταται εις το ότι πλέον από αυτή την έκθεση που θα διαβάσετε στις εφημερίδες και στα μέσα δικτύωσης και τα λοιπά, ε, αυτή την έκθεση λοιπόν από την Ευρώπη ε, γίνονται πολλές παρατηρήσεις, οι περισσότερες δυσμενείς για τη δικαιοσύνη στη χώρα μας. Η μία λοιπόν συγκυρία είναι αυτή και η δεύτερη είναι ότι αυτή η έκθεση συνέπεσε χρονικά και μία, μία άλλη μεγάλη μεγάλη μεταρρύθμιση που έγινε πρόσφατα από τον νυν, ε, εννοείται από την κυβέρνηση, αλλά με εισήγηση του νυν Υπουργού Δικαιοσύνη του κ. Φλωρίδη, η οποία ήδη άρχισε κατά μεγάλο μέρο τη να υλοποιείται στα δικαστήρια. Αυτέ οι δύο συγκυρίε κατέστησαν πάλι επίκαιρο το θέμα αυτό. Ξέρετε, το να είναι διαρκώ επίκαιρο το θέμα τη κατάσταση στη δικαιοσύνη δεν είναι θετικό. Είναι αρνητικό στην περίπτωσή μα για τη δικαιοσύνη, γιατί για οποιοδήποτε άλλο θέμα το να συντηρείται το ενδιαφέρον τη κοινή γνώμη και τη κοινωνία είναι θετικό. Αλλά όταν χρόνια ολόκληρα ασχολείται η εκάστοτε κυβέρνηση, η κοινή γνώμη, οι απλοί πολίτε με αυτό το θέμα, αυτό σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει που δεν φαίνεται να διορθώνεται. Ε, εν πάση όμως περιπτώσει, παράλληλα το θέμα αυτό είναι και δυσχερέστατο και μέτρο επικίνδυνο. Θα το χειριστούμε εδώ πάλι με τρόπο κατανοητό, απλό, γιατί τα θέματα της δικαιοσύνη είναι εξαιρετικά σύνθετα. Με κατανοητό λοιπόν και απλό όπως πάντα κάνουμε. Ε, ας δούμε λίγο, για, για δείτε λίγο την επόμενη εικόνα, να θυμηθούμε ένα εδάφιο, ε, στο οποίο σήμερα θα εστιάσουμε, γιατί δεν μπορεί να τα συζητήσει όλα. Ασθμένουσα η ελληνική δικαιοσύνη. Η έκθεση, αφού χαρτογράφησε το προφίλ της Ελλάδος, για το 2022 επισημώνει, επισημαίνει τις χρόνιες αδυναμίες της ελληνικής δικαιοσύνης. Ε, για δείτε τώρα, είναι μεγάλη έκθεση αυτή, αλλά δείτε το τελευταίο που είναι και μισοσβησμένο, μισο, όχι μισοσβησμένο, καθαρό είναι, αλλά, ειναι είναι μόνο τρεις-τέσσερις γραμμές από το παράγραφο. στο τέλος, σε ό,τι αφορά τους ρυθμούς απονομής της δικαιοσύνης, σύμφωνα με την έκθεση κτλ. Ας το πάρουμε αυτό το κομμάτι και Καταλάβατε τώρα, θα εστιάσουμε στην ταχύτητα ή την βραδύτητα απονομής της δικαιοσύνης. Γιατί όπως σας είπα, οι παράμετροι είναι πάρα πολλέ, η ποιότητα των αποφάσεων, το είδος των δικαστών κτλ. κτλ η συμπεριφορά των δικηγόρων και των δικαστών είναι πολλέ παράμετροι που συναπαρτίζουν την έννοια απονομή της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί κανείς σε μικρό χρονικό διάστημα και ιδίως στον περιορισμένο πάντοτε τηλεοπτικό χρόνο να χειριστεί όλα αυτά τα θέματα, ανεξαρτήτως τη εμπειρία που έχει. Ε, ο Μιλών έχει εμπειρία μισού αιώνα στη δικαιοσύνη. Ε, αυτό, όμως, αυτό όμως είναι ένα θετικό, μια θετική παράμετρος, όμως όση εμπειρία και να έχει ένας δεν μπορεί να εξαντλήσει τέτοια πελώρια θέματα ε, σε μια ώρα και σε δύο ώρες. Θα μείνουμε λοιπόν σήμερα στην ταχύτητα. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί εντονότατα την κοινή γνώμη. Γιατί, Γιατί όταν... Οι αποφάσεις οι δικαστικές, αστικές και ποινικέ και διοικητικές στα διοικητικά βγαίνουν μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πολύ μεγάλο, αυτό το φαινόμενο εγγύζει, χωρίς να το αποτελεί βέβαια πλήρως, αλλά εγγύζει το φαινόμενο της αρνησιδικίας. Της αρνησιδικίας, δηλαδή είναι σαν να μην έγινε αυτή η δίκη. Ε, δηλαδή μια απόφαση ας πούμε τελειώνει καθίσταται μετάκλητη μετά 10 χρόνια, μετά 12 χρόνια. Τι να το κάνουν οι διάδικοι οι οποίοι ζήτησαν λύση ενός προβλήματός τους στη δικαιοσύνη. Όταν η λύση έρχεται μετά 12 χρόνια ή 10, ακόμα και σωστή να είναι, γιατί και εδώ είναι ένα άλλο θέμα, δεν θα το θίξουμε σήμερα, αλλά σας λέω με την υπόθεση ότι είναι σωστή η απόφαση. Τι να την κάνει και αυτός που δικαιώθηκε, αφήστε που ο άνθρωπος μπορεί να έχει εκμετρήσει και το ζήν όταν βγει η απόφαση. Η ταχύτητα λοιπόν είναι μια βασικότατη παράμετρος καλής λειτουργίας της δικαιοσύνης. Προσέξτε τώρα κάτι. Σε αυτό το θέμα, το συγκεκριμένο, ή μάλλον στην παράμετρο αυτού του θέματος του μεγάλου, ε, προσωπικώς, όντας εκεί μέσα τόσα πολλά χρόνια, έχω ζήσει 30 περίπου μείζωνες μεταρρυθμίσεις, μεγάλες δηλαδή μεταρρυθμίσεις, και καμιά δεκαριά επιμέρους. Το ανεξήγητο φαινόμενο, αυτό που το καταλαβαίνετε, και γιατί ο κύριο Φλουρίδη ξανά κάνει μεταρρύθμιση κι αυτό. Το, 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 περίεργο φαινόμενο είναι ότι στο θέμα τη απονομής, τη ταχύτητα απονομή τη δικαιοσύνη, ενώ και οι 30 μείζονε μεγάλε μεταρρυθμίσει προέβλεψαν πράγματα και θάματα, δεν έγινε απολύτω τίποτα. Απολύτω τίποτα. Και σα πληροφορώ, όσοι έχετε κάποια επαφή με τη δικαιοσύνη θα το ξέρετε, ότι σε αυτό το τομέα η κατάσταση πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Από το κακό στο χειρότερο. Ενώ φαντάζομαι, επειδή πάντα καλόπιστα μιλάμε εδώ μέσα και ο Υπουργό Δικαιοσύνη, όχι μόνο ο συγκεκριμένο, και οι παλαιότεροι Υπουργοί Δικαιοσύνη και όλε οι κυβερνήσει και οι δικηγορικοί σύλλογοι και οι πάντε, επιθυμούν μια ταχύτερη δικαιοσύνη. Ποιο είναι ο μαγικό αυτό, το μαγικό αυτό φρένο, η μαγική αυτή τροχοπέδη που αποκλείει και, και, και για να τα λέμε και εξ αρχή και με το όνομά του, ούτε αυτή η τροποποίηση θα κάνει τίποτα και η μεταρρύθμιση. Και θα τα δούμε αυτά όλα. Τώρα, ε, από, τότε, από τότε που άρχισε να οργανώνεται η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, δεν θα πάμε βέβαια τόσο παλιά, γιατί αν πάμε τόσο παλιά, δεν θα φτάσουμε στο σήμερα, υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Απλώ τώρα γιγαντώθηκε. Και α πούμε για παράδειγμα, για, δείτε λίγο. Επειδή έχω σας λέει, δείτε λίγο, Πρακτικά συνεδριάσεων των αναθεωρητικών επιτροπών του Σχεδίου Ποινικού Κώδικα του 1962. Θα μιλήσουμε δηλαδή, θα αρχίσουμε μάλλον με τα, με τα νεότερα χρόνια. Βέβαια, ε, δηλαδή, το 1962 είναι παλιά χρονιά, αλλά μπροστά σε αυτά τα βιβλία που υπάρχουν εδώ πέρα είναι νέα χρονιά. Από το 1962 λοιπόν άρχισε η προσπάθεια τη αναμόρφωσης των ποινικών εδώ κωδίκων, αλλού των αστικών κωδίκων κτλ. Και, και πάρα πολλέ τροποποιήσει, πάρα πολλέ, δεν μπορώ να Α πάρουμε αυτή την εικόνα. Δεν μπορώ να φέρω όλα τα βιβλία των τροποποιήσεων και των μελετών επί των τροποποιήσεων, γιατί δεν μπορούν να σηκώθουν, δεν μπορούν να μεταφερθούν. Εντελώ ενδεικτικά όμω για να καταλάβετε τι γίνεται, δείτε μια διαδοχική σειρά τριών-τεσσάρων μόνων. Δείτε την επόμενη λοιπόν εικόνα. Αυτό ήταν ένα περιοδικό που δεν βγαίνει τώρα, πολύ καλό, Δίκαιο και Πολιτική, που μελέτησε αυτό το τεύχο, αυτό το, το σοφρονιστικό πρόβλημα, το οποίο υπήρχε και υπάρχει και θα υπάρχει από ό,τι φαίνεται, αλλά α μην μείνουμε σε αυτό. Ας πάρουμε την εικόνα αυτή, είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, δίκαιο και πολιτική, και ας δούμε αμέσως την επόμενη, για να καταλάβετε αυτή τη σειρά. Κοιτάξτε τώρα, ε, αυτό είναι εκδόσεις της εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, ε, βέβαια εκδόσεις Σάκουλα, για να πούμε τον επιχειρηματία, τροποποίησης του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινική δικονομίας, με τον νόμο ΤΑΔΕ, 1941 του 1991. Αμέσως, λύτε την επόμενη. Λύτε την επόμενη. Την επόμενη εικόνα οι πρόσφατε τροποποίησει του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινική δικονομία. Δώσε του μέσα μελέτε και ξαναμελέτε, 20 περίπου τώρα βλέπω ονόματα εκεί πέρα πρώτη γραμμή νομικών, δείτε και την επόμενη εικόνα. Οι τροποποίησει του κώδικα πολιτική ε, ναι, πολιτικής δικονομία από του νόμου τάδε και τάδε και τάδε και τάδε. Δηλαδή, δηλαδή ο ένα απάνει στον άλλον κάθε λίγο, κάθε λίγο, μέσα στην ίδια. Όχι, μέσα σε δύο χρόνια, ένα σωρό τέσσερις πέντε νόμοι μεταρρύθμιζαν την πολιτική δικονομία. Αυτό βέβαια, ας πάρουμε την εικόνα, αυτό βέβαια κατά μία άποψη, συνιστά και αυτό που λέμε ανασφάλεια δικαίου, δηλαδή κανένας δεν μπορεί να ξέρει ποιοι νόμοι και πόσοι νόμοι ισχύουν κάθε φορά. Με αποτέλεσμα αυτών να Εκδίδονται και να έχουμε στα γραφεία μα και οι δικαστέ και οι δικηγόροι, δηλαδή και όσοι ασχολούνται με αυτό το αντικείμενα, δείτε λίγο παραπέρα. Αυτό το κώδικα ποινικών νόμο στι αρχέ του αιώνα. Δείτε το από εδώ λίγο, να πάρουμε την εικόνα. Και υπάρχουν, υπάρχουν παλαιότεροι κώδικε, το λεγόμενο απάνθισμα των εγκληματικών. Αλλά σα είπα να μην αρχίσουμε από τότε, εκτό αν κάνουμε καμιά ειδική εκπομπή να δείτε πώ άρχισε η νομοθεσία στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι το απάνθισμα, αλλά είναι ε, κώδικα ποινικού νόμου των αρχών του προηγούμενου αιώνα. Κάθε λίγο και λιγάκι λοιπόν, δείτε χαρακτηριστικά από εκεί πέρα αυτό που σα είπα, κώδικς ποινική δικονομία του 80. Κώδικς, δείτε και την επόμενη εικόνα. Ποινικό κώδικα. Αυτά λοιπόν, δείτε και την επόμενη. Α, αυτά, αυτά στο πάρουμε προ στιγμή. Δεν πειράζει, θα σα πω αμέσω μετά. Αυτά λοιπόν. Αυτά λοιπόν είναι κάποια τομίδια, <coughs> κάποιοι κώδικες ε, που τους έχουν στα δικαστήρια ή στα σπίτια τους οι δικαστές ή στα γραφεία τους οι δικηγόροι στίβες. Στίβες. Ε, βέβαια, προφανώς οι περισσότεροι τα πετάνε γιατί δεν χωράνε κιόλας πουθενά. <coughs> Αχρηστευμένα. Κάθε λίγο και λιγάκι λοιπόν που θα γίνει η τροποποίηση, είναι υποχρεωτικό και αναμενόμενο βέβαια να βγαίνουν καινούργιοι κώδικες με τις νέες τροποποίησεις οι οποίοι όμω αχρηστεύουν αμέσω του παλιότερου. Και μάλιστα έλεγε και ένα παλιό Γερμανός εισαγγελέα σε μια ομιλία του ότι αρκούνε. Πώ το είπε, αρκούνε τρει προτάσει του νομοθέτη για να χρηστευτούν ολόκληρε βιβλιοθήκες. Αυτό είναι σωστό. Γιατί, προσέξτε και κάτι που Μέχρι εδώ μπορεί, μπορεί να είναι κατανοητά και στου μη νομικού. Προσέξτε κάτι όμω, το οποίο δεν είναι τόσο γνωστό ευρέω, πέραν βέβαια των δικηγόρων και των δικαστών κτλ. Για κάθε άρθρο που τροποποιείται, ακολουθούν πάρα πολλέ μελέτε ερμηνευτικέ, πάρα πολλέ αποφάσει νομολογιακέ. Πώ τον εφαρμόζουν δηλαδή τα δικαστήρια, ακολουθεί δηλαδή μια εκδοτική δραστηριότητα πελώρια, η οποία δραστηριότητα καθίσταται άχρηστη. Μόλις γίνει η επομένη τροποποίηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η λέξη τροποποίηση από μόνη της αυτή δεν λύνει το πρόβλημα πρώτον και δεύτερον έντινη μέτρο το επιδεινώνει. Θα δούμε αμέσως μετά γιατί. Και για να δείτε αυτήν την νομοθετική παραγωγή να σας δείξω αυτό που είδαμε προηγουμένως ας το, ξανά, ας το βάλουν τώρα η τεχνική μας αυτό που βλέπετε τώρα είναι ένα μέρος πρω, πρωτότυπο των πρακτικών της Βουλής από, πότε, από, τότε που υπάρχει Βουλή στην Ελλάδα. Είναι και άλλοι τόμοι, παραπέρα, δεξιά και αριστερά. Δεξιά και αριστερά. Ας πάρουμε αυτή την εικόνα. Ας πάρουμε αυτή την εικόνα. Και αυτή η τόμοι, δείτε έτσι, επειδή είναι παλιά, αυτό είναι το του 1880 που θα δείτε τώρα, ε, Έχω σχεδόν όλη τη σειρά, αλλά σα λέω και δεν έχει νόημα να τα δούμε όλα τώρα τα πρακτικά τη Βουλή. Αλλά δείτε την επόμενη. Δείτε την ενό εκ των τόμων που είδαμε προηγουμένω. Λοιπόν, να δούμε λίγο την επόμενη. Λοιπόν, εφημερί των συζητήσεων τη Βουλή. Νομαρχία Ανδρέα και Προεδρία Ανδρέα τα κτλ. εκ του Εθνικού Τυπογραφείου. Εναθήνε του 1880. Λοιπόν, τι θέλω να σα δείξω με όλου αυτού του τόμου και τι σχέση έχει με το θέμα που συζητάμε. Α πάρουμε την εικόνα, βέβαια. Λέμε και λένε πολύ για την πολυνομία στην Ελλάδα. Και κάποιο μιλούσε για 200.000 νόμου. Εάν ήταν 200.000 οι νόμοι, καλά θα ήταν. Καλά θα ήταν. Οι νόμοι είναι εκατομμύρια. Ξέρετε γιατί είναι εκατομμύρια. Κάθε τεύχος της εφημερίδας της κυβερνήσεως ή κάθε τόμος, κάθε τόμος των συζητήσεων της Βουλής περιέχει μέσα χιλιάδες μεταρρυθμίσεις. Όχι γενικές, αυτές που τους λογομίζονες μεταρρυθμίσεις, χιλιάδες και, και, κάθε εφημερίδα τη κυβερνήσεω, επειδή αυτά τώρα είναι δισεύρετα, δεν πρέπει να τα βρει, να το, να, να δει με τα μάτια του αυτό που σα λέω, αλλά μπορεί εύκολα να βρει κανεί τα φύλλα τη εφημερίδα τη κυβερνήσεω. Θα δείτε ότι σε κάθε φύλλο αναγράφονται ένα σωρό νομοθετήματα. Αυτό τώρα επί 150 χρόνια. Και βέβαια μπορώ να σα βεβαιώσω με τα λόγου γνώσεω ότι κανένα απολύτω, απολύτω κανένα, δεν ξέρει ολόκληρη την νομοθεσία. Και δεν θα πέρασε παρατήρητο από όσου έχουν έστω και μια μικρή επαφή με τα δικαστήρια ή με τα δικηγορικά γραφεία, ότι μπροστά του οι δικαστέ ή οι δικηγόροι στα γραφεία του κτλ., έχουν, όχι του αχρηστευμένου κώδικε, κάθε φορά αυτά τα βιβλία μπροστά του. Γιατί ούτε αμνήμονε είναι, να μην θυμούνται του νόμου, ούτε από Αλτσχάιμερ έχουν προσβληθεί. Αλλά είναι τέτοια δεδαλώδη η νομοθεσία. Που δεν μπορεί κανεί να συμμετέχει στην απονομή τη δικαιοσύνη ή οποιαδήποτε ιδιότητα, χωρί να έχει όλα αυτά μπροστά του. Καταλαβαίνετε λοιπόν παραπέρα τι γίνεται. Α του κλείσουμε και αυτό, γιατί μια ιδέα νομίζω πήρατε του τι συμβαίνει. Όσον αφορά τώρα και ένα άλλο θέμα, εδώ θα μείνουμε μόνο δύο λεπτά. Τη ποιότητα των μεταρρυθμίσεων. Όπω σα είπα στην αρχή τη εκπομπή. Προσωπικό εγώ, γιατί πολλοί άλλοι λένε άλλα. Σεβαστά και τα άλλα, αλλά εγώ δεν τα πιστεύω. Προσωπικό εγώ πιστεύω ότι όλοι θέλουν, όσοι δηλαδή έχουν αρμοδιότητα να κάνουν κάτι, όλοι θέλουν την επιτάχυνση τη δικαιοσύνη. Όλοι. Και οι υπουργοί και οι κυβερνήσει και οι δικηγόροι και οι δικαστέ και όλο ο κόσμο θέλει. Όμω, πολλέ φορέ επιλαμβάνονται τόσο σοβαρών θεμάτων άνθρωποι που δεν έχουν καν ιδέα πώ λειτουργεί η δικαιοσύνη. Η μόνη εξήγηση είναι βρίσκονται σε μια θέση για λόγου πολιτικού, για λόγου που ούτε του ξέρω ούτε με αφορά και δεν ξέρουν. Ακούστε λοιπόν κάτι το οποίο θα προκαλέσει ίσω γέλοτα, ίσω όπω προκάλεσε όταν θεσπίστηκε, αλλά κακώ κατά τη γνώμη μου. Διότι η δικαιοσύνη πρέπει να έχει το τεκμήριο και έχει το τεκμήριο τη σοβαρότητα. Δεν πρόκειται να γελάει με τον τρόπο λειτουργία των δικαστηρίων, αλλά σώψονται όσοι χωρί να έχουν ιδέα από κάποια πράγματα. Βγαίναν λοιπόν κάποια στιγμή σοβαρότατα παράπονα ότι οι δικαστές με ευκολία αναβάλουν τις μεγάλες δίκες για να μην δικάσουν αυτοί, να πάνε σε άλλους δικαστές. Αυτό δεν ισχύει. Μπορώ να σας το βεβαιώσω και με την αυτή των 50 χρόνων εκεί μέσα. <coughs> Εν πάση περιπτώσει και γιατί καταρχάς στο 95% των δικαστηριών της χώρας όσε αναβολέ και να πάρουν, οι διοικέ θα τι δικάσουν οι δικαστέ στα μικρά δικαστήρια, στα μικρά πρωτοδικεία. Δύο μεγάλα πελώρια πρωτοδικεία τη Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει κάποια περίπτωση να πέσουν σε άλλου δικαστέ, γιατί είναι πολλοί δικαστέ, αλλά, αλλά αν ίσχυε αυτή η αποφυγή των δικασίμων, θα πέφταν συνολικά πάλι στου ίδιου. Απλώ άλλη μεγάλη υπόθεση. Αυτό ήταν παραμύθι, δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, κάποιο αρμόδιο που μπορούσε κάτι να κάνει, του πίστεψε το παραμύθι. Και τι έκανε. Τι είπε και προς στιγμή μην βιαστείτε να πείτε καλά το έκανε. Τι είπε. Για να αποφύγουμε τις εύκολες ή τις σκόπιμες αναβολές θεσπίζουμε τον εξής κανόνα. Όποιο δικαστήριο αναβάλει μια υπόθεση την ημέρα για την οποία την ανέβαλε τρει μήνε, πέντε, δεκαπέντε μήνε μετά την ημέρα της νέας δικασίμου αυτής της υποθέσεως θα προεδρεύει αυτό που ήταν πρόεδρο στην Αναβολή. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτό, με το σκεπτικό αυτόν τον, αυτού του ανθρώπου ή αυτών των ανθρώπων, τουλάχιστον αυτό να ξέρει ότι πάλι απάνω του θα πέσει η υπόθεση. Αποτέλεσμα. Και σα είπα πριν, προ τη στιγμή θα πείτε, καλά το σκέφτηκε αυτό. δεν είναι καλά όταν δεν ξέρει πώ λειτουργεί ένα μηχανισμό καθόλου. Λοιπόν, αυτό άμα δεν ξέρει τι δηλαδή, σαν να έχω εγώ καλή θέληση να επισκευάσω μια δυσλειτουργία σε ένα αεροπλάνο. Ε, θα το, θα, το ρίξω μια ώρα αρχίτερα από εκεί που πετάει. Όλα τα πράγματα πρέπει να ξέρει για να τα. Δεν αρκεί, πώ να πούμε, το θυμικό. Α, να βάλω οι δικαστέ πάνω στου ίδιου να τη ρίξουμε. Τι έγινε τώρα εδώ. Ακούστε λίγο για να χαμογελάσετε κι εσεί δηλαδή. Στο κάτω κάτω το χαμόγελο δεν απαγορεύεται. Πάει να βάλτε μια υπόθεση. Του, 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 του Οκτωβρίου, α πούμε. Προείδρευε κάποια κύρια. Αναβάλλεται για κάποια μέρα του Μαρτίου. Μέχρι εδώ λογικό. 15 Μαρτίου, ας πούμε, από τον Οκτώβρη. Και μάλιστα αυτή, γιατί, γιατί σας τα λέω και με λεπτομέρειες, αυτή ήταν υπόθεση δική μου μεταξύ εκατοντάδων άλλων. Έτια, λοιπόν, αναβάλετε για 15 Μαρτίου. Ε, εντάξει, εντάξει. Όταν ήταν σε ισχύ αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έρχεται η 15 Μαρτίου, 15 Μαρτίου, και όλοι οι διάδικοι της υποθέσεως αυτής, της μεγάλης κτλ, κτλ, είχαν μαζευτεί πια στη 15 Μαρτίου όπως ήταν η εντολή, η αναβολή. Στις 15 Μαρτίου όμως, η πρόεδρος αυτού του δικαστηρίου, που θα δίκαζε και στο καινούριο, ήτανε, είχε κληρωθεί και για τα δικαστήρια της 15ης Μαρτίου, άσχετα με την αναβολή. Δηλαδή είχε τα δικαστήρια της 15ης, του Οκτωβρίου που πήγε του Μάρτη, συν τη με του Μαρτίου. Γιατί, γιατί αυτός που θεσ... σοφίστηκε αυτό το πράγμα, δεν υπολόγισε ότι οι συνθέσει των δικαστηρίων εδώ και χρόνια γίνονται με κλήρωση. Δεν μπορεί να διαλέξει δικαστή ούτε να αποκλείσει δικαστή. Για οποιοδήποτε λόγο. Αν το κάνει αυτό, είναι εξ αρχή αναιρεταία υπόφαση. Άκυρη δηλαδή. Και τι γινόταν λοιπόν. Ανεβαίνει λοιπόν αυτή η κυρία ω πρόεδρο, που ήταν πολύ καλή κοπέλα, δικαστήνα κτλ. Ανεβαίνει λοιπόν στην έδρα και λέει, φωνάζει τα ονόματα των διαδίκων τη του Οκτωβρίου, του προηγουμένου Οκτωβρίου. Ε, μαζεύτηκαν και οι άνθρωποι, θα γίνει η δίκη κτλ. Όσοι ήταν μαζεμένοι στην ίδια αίθουσα όμω για τη δίκη του Μαρτίου, παραξενεύτηκαν και άρχισαν να φωνάζουν. Και οι δικηγόροι και οι διάδοχοι. Μα εμεί εδώ είμαστε. Ε, το, το, νούμερο ένα για μα είναι άλλα ονόματα. Ναι, του λέει καλά, άλλα ονόματα. Περιμένετε να δούμε λέει, τι θα γίνει. Φωνάζει λοιπόν τη δίκη. Αρχινάει τη δίκη του Οκτωβρίου. Κάποια στιγμή σταματάει. Τι να, τι να κάνει κι αυτή. Πιάνουμε τώρα λέει τη δίκη τι δίκε τι σημερινέ. Το νούμερο ένα. Αυτά τώρα στι 12 το μεσημέρι. Το νούμερο ένα. Τα σημερινά τώρα. Γίνε, δηλαδή. Με, κατέβαινε λοιπόν. Ανέβαινε άλλη σύνθεση. Ξανακάνε. Έγινε ένα μπάχαλο μέσα. Και συγγνώμη για τη λέξη, αλλά καμιά φορά. <coughs> αυτό έγινε σε όλε τι αίθουσε όλων των δικαστηρίων τη Ελλάδα. Με αποτέλεσμα. Γιατί μπορεί να πείτε τώρα, μπορεί να συνέβη. Στη δι... Ο κύριο Λογοθέτη, προφανώ δεν μα λέει ο άνθρωπο ψέματα. Αλλά μπορεί να συνέβη την ημέρα εκείνη, στη δικιά του τη δίκη. Αν δεν. Δε, με αυτό το. Μην ταξιδιάδικοι το πήραν και λίγο. Κακώ βέβαια, σα λέω πρώτο εγώ, Το πήραν και λίγο στην πλάκα του πράγμα και γέλαγαν μέσα. Γιατί κάτι θα ήταν χάσει τελείω, βέβαια. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε τέτοιε ρυθμίσει. Με αποτέλεσμα, για δείτε λίγο το αποτέλεσμα. Για δείτε λίγο το αποτέλεσμα. Στην επόμενη εικόνα. Η ρήτρα αναβολών. Δηλαδή, η διάταξη που επέβαλε να δικάζεται υπόθεση που αναβάλλεται από σύνθεση στην οποία μετέχει ο ίδιο προεδρεύον δικαστής, δεν θα περάσει τελικά στο νέο κώδικα οργανισμού των δικαστηριών. Για να δούμε. Για να δούμε. Ε, να δούμε την επόμενη εικόνα. Για να δούμε και την επόμενη εικόνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το σύστημα αυτό προβλέθηκε για πρώτη φορά με τον νόμο ΤΑΔΕ, και άμεσα μετά τη διαπίστωση των τεράστιων προβλημάτων και καθυστερήσεων που επέφερε, καταργήθηκε με το νόμο ΤΑΔΕ του 13. Προσέξτε τα, νούμερα. Ψηφίστηκε το 12 με τα βαΐων και κλάδων και καταργήθηκε το 2013. Και μάλιστα στην αιτιολογική έκθεση τη τροπολογία του νόμου αυτό επισημαίνεται ότι το σύστημα αυτό. Άνω τελεί εδώ για να σα πω λοιπόν, δεν τα λέω κύριο, μάλλον να κρυβολογήσω, τα λέει ο κύριο λογοθέτη που τον ακούτε τώρα, αλλά για δείτε εδώ τι είπε η ίδια κυβέρνηση. Ότι το σύστημα αυτό δημιούργησε στην πράξη πολύ σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη και ομαλή διεξαγωγή των ποινικών υποθέσεων. Οι διατάξει αυτέ οδηγούν σε υπερφόρτωση των πινακίτων δικασίμων, υπερβολικό αριθμό υποθέσεων που είναι εκ των πραγμάτων αδύνατη η εκδίκασή του, με αποτέλεσμα την άσκοπη ταλαιπωρία όλων των παραγόντων τη δίκη. Αφού λοιπόν γελιοποιήθηκε το πράγμα, α πάρουμε βέβαια αυτήν ε, την αυτή απόκριση, αφού λοιπόν δεν μπορούσε να γίνει εύρυθμη λειτουργία τη δικαιοσύνη. Βέβαια, ένα καινούριο νόμο στην αιτιολογική του αυτή, δεν μπορούσα να σα πει αυτό που τώρα, γελούσε ο κόσμο. Εντάξει, δεν μπορεί το πει και το καταλαβαίνω. Αλλά όμω και σε ένα χρόνο μέσα και λιγότερο. Και βέβαια, εννοείται, ούτε καμιά ευθύνη ζητήθηκε ποτέ από αυτόν που σκέφτηκε αυτή τη, τη, τη λύση. Ούτε ξέρουμε, τα, τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω, γιατί δεν ανακατεύομαι καθόλου με κυβερνητικά αυτά και με πολιτικές και με τέτοια, Ούτε και Άλλοι μπορεί να ξέρουν. Και ούτε ακούστηκε ποτέ να ζητήθηκε καμιά ευθύνη από αυτόν τον άνθρωπο. Παναστάτωσε τη δικαιοσύνη εντελώ για ένα χρόνο. Είναι άλλα, ε, ε, ξέρετε κάτι, πειράματα τέτοιου είδου από ασχέτου μπορεί να γίνονται σε ίσονο σημασία πράγματα και να δούμε πού θα βγάλουν. Σε μεγάλη όμω σημασία πράγματα όπω είναι η δικαιοσύνη που επηρεάζουν κόσμο, πραγματα είναι η λειτουργία μέσων μεταφοράς που σκοτώνουν κόσμο, παρένθεση, πάμε και όπου βγει, κλείνει παρένθεση, σε αυτές λοιπόν τις λειτουργίες, τις κρατικές, είτε λέγεται δικαιοσύνη, είτε συγκοινωνίε, είτε αεροπλάνα, είτε οτιδήποτε, δεν χωράει. Δεν χωράει αυτός ο απίστευτος ερασιτεχνισμός από ασχέτους. Εκεί λοιπόν πήγε η δικαιοσύνη χρόνια πίσω. Γιατί πήγε χρόνια πίσω όταν δεν μπορούσαν να δικαστούν πια με αυτό το σύστημα. Εκατοντάδες υποθέσεων πανελλήνιος τεράστιο αριθμό δικαστηριών αναβλήθηκαν επειδή, επειδή, προσπάθησαν να εφαρμόσουν αυτό το νόμο, τον Βλακώδη. Εξ αυτού του νόμου καθυστέρησε η δικαιοσύνη για κάποια χρόνια. Βέβαια, ε, βέβαια, ας δούμε και την επόμενη εικόνα. Ας δούμε και την... Α, εδώ. Ας την πάρουμε πρώτα και πάλι να, πάλι να σας... Εδώ. Ακούστε τώρα. <coughs> Γιατί δεν υπάρχει και μια Κοινή λογική. Ε, μπροστά σε αυτό το, το πράγμα που συμβαίνει τώρα, παρένθεση, μου έστειλε κάποιος δικηγόρος από την Αθήνα, ένα δικόγραφο, στο οποίο προσδιορίζεται μια δίκη που σήμερα κατατέθηκαν οι αγωγές και τα τέτοια, προσδιορίστηκε για το, 2000, για το 2034. Δηλαδή, απευθείας προσδιορισμένη 10 χρόνια μετά, όχι με αναβολές και με τέτοια. Και επειδή λέω μήπω είναι τυπογραφικό λάθο, μήπω, μήπω, μήπω. Ε, προσπάθησα το συνάδελφο να τον βρω, να του πω ότι γίνονται και λάθη. Τυπογραφικά πρέπει να μου εκτυπωτικά μάλλον. Μήπως, τώρα δεν υπάρχει τυπογραφία, είναι εκτυπώσει. Μήπω χτυπήθηκε λάθο το νούμερο. Και όχι μου λέει, δεν χτυπήθηκε λάθο το νούμερο, γιατί δεν ήταν λάθο, θα έλεγε 2024, που δεν μπορεί να μπει μία 2024, προ 2034. Δηλαδή πράγματα τα οποία. Δηλαδή, αν δεν βρεθεί μια σωστή λύση. Στο τέλο, θα μιλάμε για υποθέσει που εκ των προτέρων θα είναι παραγεγραμμένε, δεν θα φτάσουν ποτέ να δικαστούν. Τέλο, κλείνει η παρένθεση. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την εικόνα, ο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ή ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων εν σώματι ακριβώ τώρα, αλλά α το πω αλλιώ: Οι δικηγόροι λοιπόν, εζήτησαν από την πρόεδρο του Αριού Πάγου, την προηγούμενη, τώρα, όχι αυτήν, την προηγούμενη την κυρία ε, ε, Μαρία Ανδρέου. Ζήτησα λοιπόν από την πρόεδρο του Αρίου Πάγου έναν πίνακα με τις καθυστερήσει και μάλιστα το τονίζουν και με, με bold γράμματα ανωνύμως. Όχι ονόματα δικαστών. Γιατί η πειθαρχική η ευθύνη των δικαστών ανήκει σε άλλου, δεν ανήκει στου δικηγορικού συλλόγου. Λοιπόν, όχι ονόματα δικαστών, αριθμού μόνο. Να μα πείτε τι καθυστερήσει ανα δικαστήριο, ούτω ώστε να δούμε τι μελέτη μπορεί να γίνει για αυτό το πράγμα. Και η κυρία πρόεδρος του Αριού Πάγου, αρνήθηκε διαρρήδην με έναν εξαιρετικά έντονο τρόπο να δώσει τα στοιχεία αυτά. Ας δούμε λίγο την επόμενη εικόνα, δηλαδή να μην ξέρει κανένας πόσο καθυστερούν και πού Η σκληρή απάντηση απέστειλε ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Δημήτρης Βερβεσός στην πρόεδρο του Αριού Πάγου Μαρία Γεωργίου, α συγγνώμη, Μαρία Γεωργίου, σας είπα προηγουμένως Μαρία Ανδρέου. Ναι, Μαρία Γεωργίου, μετά την άρνηση τη τελευταία να χορηγήσει ανωνυμοποιημένα στατιστικά στοιχεία αναδικαστήριο σε όλη τη χώρα που αφορούν στο χρόνο καθυστέρησης τη <coughs> έκδοσης έκδοση αποφάσεων. Λοιπόν, και, και ας πάρουμε την εικόνα και μου κάνει εντύπωση υπάρχει ένα πρόβλημα ταλανίζει την κοινωνία ολόκληρη και κάποιο θε, θεσμοθετημένο όργανο ζητάει τα στοιχεία αυτού του προβλήματο. Και η πρόεδρο του αερίου πάγου, την οποία επειδή δεν γνωρίζω, διοντολογικά είμαι υποχρεωμένο να πω ότι μπορεί να είναι εξαιρετική δικαστή, επί τη ουσία δηλαδή τη απονομή τη δικαιοσύνη, μπορεί, κουαπέλα δεν την ξέρω, τώρα πέρασμα τον χρόνο και όλοι αυτοί στον πάγο είναι πολύ νεότεροι από μένα για να του ξέρω προσωπικά. Τέλο πάντων, α πούμε ότι είναι η καλύτερη δικαστήνα. Η καλύτερη δικαστήνα όμω τη χώρα δεν ήξερε ή δεν ξέρει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι για να λυθεί ένα πρόβλημα πρέπει να το ξέρεις το πρόβλημα και όχι να το κρύβεις. Και να το ξέρουν ποιοι οι ενδιαφερόμενοι, δικαστές, δικηγόροι, υπουργεία κτλ. Τι θα πει δεν σας δίνω στοιχεία. Ζήτησαν τίποτα στοιχεία της προσωπικής της ζωής. Εκεί θα μπορούσε να πει, κύριε δεν σας ενδιαφέρει η προσωπική μου ζωή. Μπορεί όμως να λέει δεν σα ενδιαφέρει ο καταβασανισμό κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων σε αυτή τη χώρα που απλώνοντα τα χέρια στη δικαιοσύνη μαθαίνουν ότι θα πάρουν τη βοήθειά τη μετά 10 χρόνια. Είναι σωστό αυτό το πράγμα. Και δεύτερον, και δεύτερον, δηλαδή γίνονται ατοπίματα, Δεν πιστεύω να ήθελε να έχει κακό σκοπό, ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Είναι αυτό που λέμε ατοπίματα παραγόντων, της πολι, πολιτικών παραγόντων, πολιτιακών, δεν ξέρω ακριβώ, που δυσχεραίνουν όμω, αν δεν αποκλείουν την επίλυση ενό προβλήματο, χώνοντά το, να πούμε και καμιά λαϊκή έκφραση, κατά από το χαλί. Α, δεν σα λέμε τι γίνεται με την καθυστέρηση, ούτε που καθυστερούμε. Ε, Α έρθει τότε, ε, ξέρω εγώ τι, κάποια μαγική από τον ουρανό λύση, δεν ξέρω ποιο να του λύσει το πρόβλημα, άλλο αφού δεν, μας, δεν του λέει. Και δεύτερον, εκείνο που επίση φαίνεται να λησμόνησε, γιατί επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, κακό δόλο δεν καταλογίζω σε κανέναν Άνθρωποι Είμαστε, ξεχνόμαστε, αφαιρούμαστε. Οπωσδήποτε ξέχασε η συγκεκριμένη πρόεδρο, η κυρία Γεωργίου, για να πούμε και σωστά το όνομά τη, ξέχασε ότι εκ του νόμου ο η δικηγορική σύλλογη είναι η νομική σύμβουλη του κράτου. Όπω βάσει νόμου το τεχνικό επιμελητήριο είναι τεχνικό σύμβολο του κράτου. Όπω βάσει νόμου οι ιατρικοί σύλλογοι είναι οι σύμβουλοι στα ιατρικά θέματα υγεία βέβαια του κράτου. Δηλαδή δεν του ζήτησε κάποιο περαστικό του Νάριο Πάγου και λε μέσα να ζητήσω αυτό το χαρτί. Του ζήτησε ο, νομικό σύμβουλο τη ελληνική πολιτεία. Και με πώ εκείνη την ώρα, με ποιο σκεπτικό ή δεν ξέρω, α, δεν σα δίνουμε τίποτα. Δεν πάνε να δικάζονται σε 10 και σε 15 χρόνια, δεν σα δίνουμε τίποτα. Αυτό λοιπόν. Ένα βασικό παράγοντα, αυτό σημειώστε τώρα, όχι ει βάρο τη κυρία Τη συγκεκριμένη. Σημειώστε το όμω αλλιώ, πολύ γενικότερα. Ω πρώτο πρόβλημα και τη χώρα εν συνόλο, αλλά εν πάση περιπτώσει, σήμερα δεν μιλάμε για τη χώρα εν συνόλο, αλλά και τη δικαιοσύνη για την οποία μιλάμε σήμερα, είναι η τεράστια προσπάθεια να αποκρύβονται τα προβλήματα. Να αποκρύβονται τα προβλήματα. Όπου ακούτε επιθεώρηση, σε οποιοδήποτε τομέα τη κρατική μηχανή και λειτουργία, όλα είναι τέλεια. Όλα είναι τέλεια. Και βέβαια, στο πρώτο, στην πρώτη βροχή, στο πρώτο χιόνι, στην πρώτη πυρκαγιά, στην πρώτη πλημμύρα, διαλύονται τα πάντα. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ λοιπόν, εδώ λοιπόν, είναι μια λύση, είναι μια λύση, δεν σας λέω τίποτα, αλλά με το δεν σας λέω τίποτα, όχι μόνο διονύστε το πρόβλημα, αλλά αποκλείεται και κάθε περίπτωση, κάθε πιθανότητα επιλύσεις του. Τι θα πει δεν σας λέω τίποτα. Και διάβαζα προχθές Επίση, δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο πολιτικό, γιατί σα επαναλαμβάνω, καλό ή κακό. Πείτε κακό. Ό,τι θέλετε, πείτε. Δεν με απασχολεί. Δεν ασχολούμαι με την πολιτική. Δεν, δεν... Γι' αυτό δεν θα κάνουμε κανένα πολιτικό σχόλιο. Συναντήθηκαν λοιπόν προχθέ, τι προάλλε στη, 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 στην στη, 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 η κυρία Βόζεμπερκ στο Ευρωκοινοβούλιο. Με την... Δείτε λίγο λοιπόν, την επόμενη εικόνα. Ε, αυτό, αυτό είναι η νομική ανάλυση γιατί όφιλε η κυρία πρόεδρο του Ρίου Πάγου βάσει των συνταγματικών επιταγών. Αλλά σα είπα και πριν, α μην προχωρήσουμε τόσο πολύ σε αυτή την εκπομπή στα νομικά. Α μείνουμε στην κοινή λογική. Λοιπόν, συναντιέται λοιπόν, α πάρουμε την εικόνα αυτήν και α δούμε την επομένη. Αν κάποιοι θέλουν, θα κάνουμε άλλη εμβάθυνση, άλλη ώρα και σε άλλη εκπομπή. Α δούμε την επομένη. Συναντήθηκε λοιπόν η κυρία Βόζεμπερκ με την κυρία Καριστιανού. Και την κυρία Βόζεμπερκ, ξέρετε, είναι ευρωβουλευτή εκεί πέρα, και την Καριστιανού, ξέρετε, που είναι μητέρα τη κοπελίτσα που δεν βρέθηκε ούτε, ούτε τρίχα από τα μαλλιά τη. Δεν βρέθηκε. Συναντήθηκαν λοιπόν εκεί πέρα, τη είπε η κυρία Καριστιανού τα προβλήματά τη κτλ. όλα αυτά. Ε, και αν μπορούμε να δούμε στην επόμενη εικόνα, αν μπορούμε. Α, δεν Λοιπόν, ας πάρουμε αυτήν. Ας πάρουμε αυτήν. Αυτή, λοιπόν. Και είπε η κυρία Καριστιανού... Ε, συγγνώμη. Τι είπε η κυρία Βόζενμπεργκ Πολλά. Τι είπε πολλά. Αλλά θα σας πω τώρα θα σας πω τώρα, αν, βέβαια αν το βρω εύκολα σε, και αμέσω γιατί στα, στα τεχνικά δεν είμαι και πολύ... Λοιπόν... Το... Για να δούμε. Λοιπόν... Ένα δευτερόλεπτο. Τι, λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. Η... Τη είπε πολλά η κυρία Βόζεμπερκ τη Καριστιανού. Και συμπλήρωσε στο τέλος, η δημοκρατία δεν μπορεί να διασύρεται με αποτέλεσμα να σηκωφαντειται η χώρα στο εξωτερικό, λέει. Και το λέει τρεις φορές αυτό το πράγμα. Δηλαδή, Μίζον πρόβλημα για την κυρία Βόζεμπερκ, δεν ξέρω αν εκπροσωπεί το σύνολο του πολιτικού κόσμου, όχι, γι' αυτό σα λέω και το όνομα, και στο κάτω-κάτω δημόσια είναι οι δηλώσει τη, δημόσια μιλάμε και εδώ. Δεν νομίζω λοιπόν να είναι ορθό να φοβάται η κυρία Βόζεμπερκ και να ανησυχεί, μην εκτεθεί η χώρα στο εξωτερικό όταν μαθευτούν αυτά, και αν μαθευτούν από την κυρία Καριστιανού ή από οποιοδήποτε άλλο, αν μαθευτούν αυτά που έγιναν με τα τρένα. Δηλαδή, θεωρείται συκοφαντία της χώρας το να πεις το τι έγινε εκεί πέρα. Δεν ξέρω, ίσως, ίσως και τα ελληνικά μου <κοκοί> δεν είναι σε κάποιες φάσεις τόσο καλά. Συκοφαντία σημαίνει της χώρας ή προσώπου να πεις ψεύτικα πράγματα, ψεύτικα πράγματα, το οποίο τα έβγαλες στο μυαλό σου για να προσβάλλεις κάποιον. Όταν λοιπόν, όταν λοιπόν έρχεται ε, ο ΣΕ, πώς λέγουν τρένο, ΣΕ και όλοι αυτοί και λένε πάμε και όπου βγει και σκοτώνονται 50 άνθρωποι. Όταν την άλλη μέρα γίνονται όσα γίνονται να μην μείνουμε στο πολιτικό κομμάτι, τι θα πρέπει δηλαδή να σκεφτεί αυτή η μάνα που έχασε το παιδί της και άλλοι που έχασαν τα δικά τους τα παιδιά. Ότι λέγοντα τον πόνο τους, τον πόνο τους, τη χώρα, λένε ψέματα. Και γιατί θα πρέπει, κατά την κυρία Βόζεμπεργκ βέβαια, γιατί θα πρέπει να κλείσουν το στόμα τους σε αυτά που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, τα τρομακτικά. Και για να μείνουμε σε αυτό που λέμε, που θα τα πούμε και στη συνέχεια. Αν υπάρχει καμιά ελπίδα να διορθωθούν τα τρένα, πώς θα διορθωθούν τα τρένα δεν είναι σαν μηχανές, δηλαδή να διορθωθεί η κίνηση των τρένων. Πώς θα διασφαλιστεί η ασφαλής κίνηση των τρένων, άμα κλείσουν όλοι το στόμα τους και δεν μιλάνε για τις ελλείψεις των τρένων που στην τύχη πάνε και στην τύχη έρχονται. Και που σήμερα, μετά από αυτή την τραγωδία, δεν έχει γίνει τίποτα απολύτω στα θέματα τη φωτοσύμανση και όλα αυτά των διακλαδώσω και τα τέτοια. Επαναλαμβάνω, πιθανό λόγο, δεν ξέρω αν είναι επίσημη γραμμή αυτά που λέει η κυρία Βόσεμπερκ, ότι συκοφαντεί τη χώρα όταν λε το τι συμβαίνει εδώ μέσα. Αλλά πιστεύω, ένα θα σας πω υποτύπω παρενθέσεως συντομότατης, το ίδιο άκουσα και εγώ, το ίδιο άκουσα προσωπικό εγώ από υπουργό, από υπουργό δικαιοσύνη παρακαλώ, όταν γίνονταν εκείνα που γίνονταν με βιασμού κρατουμένων στο γεντίκουλε και με, με ξυλοδαρμού και με, με του τάφου αυτού των ζωντανών νεκρών και όλα αυτά τα έσχη. Σε κάποια από αυτέ τι φάσει τιμωρήθηκε η Ελλάδα με ένα πρόστιμο μεγάλο, χρηματικό, για την κατάσταση εκεί μέσα. Και κάποιο υπουργό Κατηγορώντα εμένα ή παραπονούμενο άνθρωπο τέλο πάντων ότι με αυτά που γίνονται από του εισαγγελεί για τον Γεντίκου λέει, που έκλεισε τελικά το κάτεργο, εκτίθεται η χώρα. Εκ, εκτίθεται η χώρα με αυτά που λέμε και κάνουμε. Και εγώ βέβαια απήντησα, δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθο. Εσεί να μου το πείτε έτσι κι αλλιώ, όσο χμηρά και να είναι τα θέματα, πάλι θα μιλήσουμε στο τέλο μαζί. Και εγώ είπα το ότι εκτίθεται η χώρα με αυτά, να το σκεφτείτε εσεί. Που διατηρείται αυτό το καθεστώ εκεί μέσα. Τη απάτη, των βιασμών, των σκοτωμών, των βασανιστήριων. Του σκεφτείτε εσεί που διατηρείτε αυτή τη φυλακή. Και όχι εμεί που τα βλέπουμε και τα φέρνουμε στη στη, στη, στο φω. Αλλά είχα πει και τότε βέβαια, Ό,τι και να λέτε, εμεί θα τα φέρουμε στο φω. Εκτεθεί, δεν εκτεθεί η χώρα. Και έτσι έκλεισε όμω το κάτεργο. Τέλο πάντων, άλλη ιστορία εκείνη, αλλά το σκεπτικό είναι το ίδιο. Μη μιλάτε. Μη ρωτάτε και μη και εμεί και εμεί. Λοιπόν, και διάβαζα λοιπόν και το, φωτο, το πέρασε εκεί μέσα για εσά. Υπάρχει ένα εγγελέα, τον ξέρω τον άνθρωπο, ένα εγγελέα. Φετών, ήταν τώρα, ίσω να και κιόλα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για δείτε την επόμενη εικόνα. Ο κύριο Κτιστάκη, Γιώργο Σου Κτιστάκη, ήταν και στη Μιτιλίνη, πέρασε από εκεί. Τέλο πάντων, λοιπόν. Και έχει ένα εκτεταμένο άρθρο. έχει ένα εκτεταμένο άρθρο γι' αυτό ακριβώ το θέμα. Στο οποίο λέει πολλά ενδιαφέροντα, αλλά ένα από τα πολλά το διέκρινε και η εφημερίδα και το έβαλε εκεί πέρα ως υπότιτλο. Τον το κύκλο τον έβαλα εγώ με το μολύβι βέβαια, με τον μπικ. Βλέπω δεν διαβάζεται εύκολα από εκεί πέρα. Ε, να σας το πω εγώ τι λέει εκεί μέσα. Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης δεν απειλείται από αυτούς που διαπιστώνουν μια στραβή κατάσταση, αλλά ίσως απειληθεί από όσου προκαλούν τη στραβή κατάσταση. Λοιπόν, δεν απειλείται λοιπόν η δικαιοσύνη από αυτά που λέει η κυρία Καριστιανού ή από αυτά που έλεγα εγώ τότε για τα κάστρα αυτά. Καμιά μέρα θα σα κάνω μια εκπομπή που θα, θα σα πω πράγματα που δεν τα φαντάζεστε. Δεν απειλείται λοιπόν από αυτού που λέω νυν, όχι νυν, πρέπει να έχει φύγει κιόλα, ο εισαγγελέα εφετών, αλλά απειλείται ίσω από αυτού που προκαλούν τα στραβά πράγματα. Αυτό α το ξέρουμε. Και να δούμε την επόμενη εικόνα. Στην επόμενη εικόνα είναι μια εφημερίδα η οποία λέγεται δικαστικά νέα η οποία γράφεται από δικαστικού. Να ψάξω λίγο, συγγνώμη, ένα δευτερόλεπτο. Γράφεται από δικαστικού. Και εδώ έχει ένα άρθρο μέλου τη Ενώσεω Δικαστών και Εισαγγελέων, τη κυρία Βαρβάρα Πάπαρη, το οποίο είναι αυτό που θα δείτε στη συνέχεια. Αυτό που θα δείτε στη συνέχεια και το οποίο. Αυτό, η επιθέσει και, και το οποίο ακριβώ ακριβώς λέει αυτά που λέει ο κύριο Κτιστάκη. Τώρα νομίζω είναι πρόεδρο εφετών, τώρα είναι ενεργεία η κυρία Πάπαρη. Και λέει αυτό το οποίο σα λέει, μα λέει ή σα λέω και εγώ τέλο πάντων, ο εισαγγελέα εφετών και η κυρία αυτή πρόεδρο εφετών. Ε, και α ας πούμε, ας πούμε για αυτό που βάζουμε το χαλί, τα πράγματα κάτω από το χαλί. Να σα δείξω κάτι τώρα, αφού φύγουμε από αυτό. Τα ψάχνω γιατί, λοιπόν, Δημοσιεύτηκε ένα άρθρο προ καιρού, ας πάρουμε την εικόνα, και, και, και επίτηδε σας δείχνω απόψεις γνωστών, προβεβλημένων τουλάχιστον στο χώρο μας, ανθρώπων της δικαιοσύνη. Δηλαδή δεν τα λέει ένας διάδικος απλός, ο οποίος δεν θα πει ψέματα συνειδητά και ο άνθρωπος, ο μέσος πολίτης, αλλά ίσως κρίνει, ε, εξειδιούν τα αλότρια, έχασε μια υπόθεση και σου λέει δεν λειτουργεί δικαιοσύνη. Εδώ πλέον, εδώ πλέον τα, τα στραβά και τα ανάποδα. Τα λένε άνθρωποι από τους οποίους, οι οποίοι ξέρουν τα αντικείμενα αυτά. Αλλά, προσέξτε τώρα κάτι, πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σύστημα της αποφυγής αποκαλύψεων, της συγκάλυψης των πραγμάτων. Ε, γράφει ένα άρθρο μια μέρα στην Κυριακάτικη Καθημερινή, ο κύριος Φλωρίδης, όχι ο Υπουργός, ο αδερφός του Υπουργού, ο Βασίλης ο Φλωρίδης, ο οποίος είναι εισαγγελέας εφετών. Γράφει ένα άρθρο, εις το οποίο καταλήγει, φτάσαμε στο σημείο να καταλήγουν στη φυλακή κατά πλειοψηφία φτωχοί άνθρωποι. Σε αυτό μου δύο λεπτά θα μείνουμε μόνο, γιατί τώρα μιλάμε μόνο για τι καθυστερήσει, αλλά αξίζει να το ακούσετε. Φτάσαμε λοιπόν να καταλήγουν στη φυλακή φτωχοί άνθρωποι. Όσοι δηλαδή δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν μια πολυτελή υπεράσπιση ή την ποινή του. ή δεν έχουν πρόσβαση σε πολιτικό για να τροποποιήσει υπέρ αυτών τον νόμο. Πραγματικά συγκλονιστικό. Πραγματικά συγκλονιστικό άρθρο διακρινόμενο για την ειλικρίνεια και το θάρρο του, γιατί ξέρει στην Ελλάδα, ο μόνο τρόπο και σίγουρα να βρει τον Πελάσο είναι να λε την πραγματικότητα. Απετόλμησε λοιπόν ω εισαγγελέα εφετών, είναι ενεργεία τώρα και τότε που γράφτηκε το άρθρο, να γράψει αυτό ο κύριο Φλωρίδη. Τι ημέρε που δημοσιεύτηκε αυτό το άρθρο, υπουργό δικαιοσύνη ήταν ένα εξαιρετικό άνθρωπο, εντιμότατος τον οποίο να εκτιμά περιόριστα, θα πω και το όνομα, ο Χάρη ο Καστανίδη. Ήταν υπουργό δικαιοσύνη. Ένα άνθρωπο με τον οποίο δεν έχω προσωπικό. Έχουμε μια καλή καλημέρα στον δρόμο, στο πανε, στο, από εδώ, από εκεί, όταν συναντιόμαστε, μέχρι εκεί. Ούτε δεν έχω καμιά άλλη σχέση με τον άνθρωπο αυτόν, μην νομίζω το λέω για άλλο λόγο. Την πολιτική δεν ασχολούμαι έτσι κι αλλιώ. Ένα εντυμότατο άνθρωπο, από του ελαχίστου, για τον οποίο δεν ακούστηκε ποτέ τίποτα μεμπτό. Τίποτα μεμπτό. Όμω, να το ανεξήγητο τώρα. Να το ανεξήγητο. Και ένα άνθρωπο ευφιέστατο, ο κύριο Κασταντίδη. Όταν λοιπόν κάνει αυτό το δημοσίευμα ο Φλωρίδη. Ο Υπουργό Δικαιοσύνη λοιπόν, ο κύριο Καστανίδη, απαντάει με ένα άρθρο του, σε μεγάλη αυτή η εφημερίδα κι αυτό. Και λέει, ο γνωστό εισαγγελέα αρθρογράφο, απευθυνόμενο δηλαδή στον κύριο Φλουρίδη, υπερβαίνει κατά πολύ τα εσκαμμένα, τα εσκαμμένα, καταλάβατε ποιο είναι. Μην μιλά και τέλειωσε η δουλειά. Η κυβερνητικά εσκαμένα εσκαμμένα και πρέπει να κληθεί να, επιδεί, να αποδείξει με αδιάστηση τα αποδεικτικά στοιχεία αυτόν τον εξωφρενικό ισχυρισμό του. Ποιο είναι ο εξωφρενικό, ότι η φτωχολογιά πληρώνει κάθε φορά το μάρμαρο. Και, αλλά του διευκρινίζει και παρακάτω. Να αποδείξει δηλαδή <coughs> το πώ θεσπίζονται οι νόμοι τη πατρίδο του, Πότε και ποιο πανεπιστημιακό εισηγήθηκε σε Υπουργό Δικαιοσύνη ταξικέ και ρουσφυτολογικέ τροποποιήσει των ποινικών νόμων. Ποιο Υπουργό διαχρονικά ενέδωσε σε τέτοιε εισηγήσει. Ποιε είναι αυτέ οι κρίσιμε διατάξει. <laughs> Δεν τι ο κύριο Καστανίδη, τι κρίσιμε διατάξει που αθώνουν σοριδών του μεγαλού παραβάτε. Ποιε λοιπόν είναι, να μα το πει, ποιοι είναι οι πολιτικοί που τροποποίησαν υπέρ κάποιων πολιτών του ποινικών κτλ. κτλ. Δηλαδή, τι βλέπουμε εδώ πέρα το οφθαλμοφανέ. Αυτό που το ξέρει όλη η Ελλάδα. Αυτό που σα το λέω εγώ φορά παρτίδα και όποιο θέλει, α με διαψεύσει, α μου κάνει μήνυση. Ότι. Και βέβαια θα μπορούσα τώρα να κάνω μια παρέμβαση, να δείτε χαρτί και καλαμάρι ποιοι ψήφισαν και τι ψήφισαν, να λείπει ένα άλλο, άλλο, το θέμα σήμερα. Το θέμα όμως, στο άλλο θέμα όμω, το σημερινό, περιλαμβάνεται αυτό που λέμε. Μην κρύβουμε, μην κρύβουμε την πραγματικότητα. Μην την κρύβουμε. Γιατί δεν θα βελτιωθούμε ποτέ. Και επειδή αυτά είναι και λίγο πιο σύνθετα θέματα, το πιο απλό πράγμα αν ένα. Πονάει κάπου. Πονάει. Νιώθει, νιώθει πόνο στην καρδιά. Νιώθει πρώτο στην ομοπλάτη. Και δεν το λέει. Δεν το λέει. Και τον ρωτάνε κιόλα. Μα πονάει. Όχι, δεν πονάω, δεν πονάω. Κάποια στιγμή θα πάει από έμφραγμα. Δηλαδή το να κρύβουμε σε όλου του τομεί ισχύει αυτό. Κάτι εξοχή βέβαια και στον ιατρικό. Επίση εδώ που μιλάμε τώρα. Το να κρύβουμε και να κρύβουμε το πρόβλημα δεν σημαίνει ότι το εξαφανίζουμε κιόλα. Εν πάση περιπτώσει, Και, και, μια λέξη μόνο πάλι θα σας πω, γιατί ξέρετε κάτι. Αυτές οι εκπομπές παρακολουθούνται από τόσο πολλοί κόσμο, ίσως μια σκέψη δική μου, γιατί και ο Μιλών είναι μέσα από αυτά τα σώματα, χρόνια ολόκληρα, μέσα, δεν είναι από έξω παρατηρητής. Ένα θα σας πω μόνο. Κάποια στιγμή θυμάστε και του τον παροξισμό για δύο γραμμάρια, για τρία, για πέντε γραμμάρια ηρωίνε κτλ. Δέκα χρόνια, δεκαπέντε, είκοσι χρόνια. Παιδιά, πηγαίναν και σαπίζαν στι φυλακέ, σαπίζαν στι φυλακέ κυριολεκτικά για μια μικροδιακή. Ενώ αυτά ήταν άρρωστα παιδιά στην ουσία, ποιο νοιαζόταν για τα άρρωστα παιδιά, σαπίζαν στι φυλακέ. <κοίλυ> <κοίλυ> Κάναμε και εδώ δύο-τρει εκπομπέ, βέβαια τώρα στα αυτό, αυτό το κακό. Μια μέρα λοιπόν. Κάνοντα μια τέτοια εκπομπή στο ραδιόφωνο πια, είχε, το πράγμα είχε φτάσει στο, στο, απροχώρητο δηλαδή. Κάνοντα μια τέτοια εκπομπή στο ραδιόφωνο, ε, αφού τελειώσαμε, μου λέει ο δημοσιογράφο που μου έκανε τη συνέντευξη αυτή, ότι κύριε Λογοθέτη, τελειώνοντας τώρα, τόσα, τόσα είπαμε σε μια-δυο μια ώρε, ήταν μεγάλη εκπομπή, τόσα που είπαμε, μπορείτε να τα πείτε με μια φράση για να κλείσουμε. Λέω, βεβαίως και μπορώ να σα τα πω. Λέω, ορίστε. Και του λέω, ακούστε κάτι. Όσου δεν σκοτώνει ηρωίνη, του σκοτώνει η δικαιοσύνη. Ευχαριστούμε πολύ. Αντίο, αντίο. Σ' άλλο στα κλιμάκια, τα ανώτατα και τα ανώτερα. Και με φωνάζει και με φωνάζει ο Ισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκη. Και διατάσσει, πώ το λένε, προκαταρκτική εξέταση, όχι για να δει πώ βρέθηκαν οι χιλιάδε των χιλιάδων στι φυλακέ και σαπίζουν, προκαταρκτική εξέταση για μένα, ει βάρο μου. Βέβαια, το, το απάντησα, άλλη ώρα θα σα πω πώ απάντησα και έκλεισε εκεί η Η απάντηση ήταν. Δεν σα απολο... δεν απολογούμε, δεν σα λέω τίποτα για να οδηγηθεί η υπόθεση στο ακροατήριο, στο δικαστήριο, να δούμε πόσα πίδια παίρνει του άκου του καθενό. Την πνίξαν, πάει χάθηκε η υπόθεση, ούτε και ξέρω πού πήγε. Αλλά όμω η πρώτη κίνηση, αυτή έχει σημασία, όχι το που πήγε, ούτε και εγώ είμαι από εκείνου που φοβόμουν εγω το, του δικαστήριου ή των εισαγγελέφων, αλλά, αλλά η, μετράει η πρώτη κίνηση. Ποια ήταν η πρώτη κίνηση, όχι να διαταχθεί μια προκαταρκτική, πώ βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι μέσα εκεί και σαπίζουν, αλλά προκαταρκτική κατά αυτού που το είπε. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πράγμα γενικώ έχει πάρει ανάποδη στροφή και γι' αυτό δεν γίνεται και τίποτα. Σε αυτό το θέμα δηλαδή τη λειτουργία τη δικαιοσύνη. <coughs> Αλλά το ένα λοιπόν, το ένα λοιπόν θέμα βασικό που σας είπα κρατήστε το στη μνήμη σας είναι αυτό. Ότι κανένας δεν θέλει και κανένας δεν τολμάει να πει την αλήθεια ή να δει την αλήθεια Μάλλον όχι, να δει την αλήθεια, όλοι τη βλέπουν. Όχι, είναι στον χώρο τουλάχιστον. Αλλά κανένα δεν τολμάει να πει την αλήθεια. Και αν κανένα αποτολμήσει, θα τον καταδιώξουν γιατί είπε την αλήθεια. Αυτό που σα είπα και πριν. Αποκαλύφθηκαν κατά καιρού διάφορα ή δεν αποκαλύφθηκαν για τη δικαιοσύνη. Εκεί, οποιαδήποτε οποιαδήποτε όμως περίπτωση που κάποιο μίλησε, δικαστή, εισαγγελέα, οποιοδήποτε, τον καρατόμισαν την ίδια ώρα. Εμ δεν γίνεται έτσι. Εμ δεν γίνεται έτσι. Πάμε τώρα στην καθυστέρηση. Το, ο δεύτερο πυλώνα. Ο πρώτο, είπαμε λοιπόν, για να τα βάζουμε και σε μια μεθο, μεθοδευμένη τέλο πάντων αυτή να πούμε σειρά. Ο δεύτερο, <coughs> δεύτερος, λοιπόν πυλώνα είναι αυτό που σα έχω πει προκαιρού. Ο πυλώνα αυτό λοιπόν που σα έχω πει προκαιρού είναι ο εξή. Η αργοπορία στη δικαιοσύνη δεν πρόκειται να διορθωθεί ποτέ. Ερώτημα και προβληματισμός των τηλεθεατών. Πρέπει κύριε Λογουθέτη. Καλά, μέχρι τώρα ξέρουμε δεν έγινε τίποτα. Εντάξει, το βλέπουμε. Μήπως γίνει τώρα, μήπως, μήπως γίνει κανένα θαύμα. Κυρίες και κύριοι, δεν θα διορθωθεί η ταχύτητα ούτε και τώρα. Γιατί. Γιατί ακούγονται διάφορες εξ, ε, αιτιολογήσεις, μάλλον για, την, για, το φόρτο των δικαστηρίων. Οι, οι Έλληνε είναι δικομανείς και, και, οι δικαστές είναι οκνηροί και διώξαμε δέκα δικαστές του κόσμου τα παραμύθια. Πού οφείλεται λοιπόν το, το μπούκομα αυτό στη δικαιοσύνη που δεν πρόκειται να λυθεί. Το μπούκομα αυτό στη δικαιοσύνη οφείλεται και αυτό είναι ο δεύτερος πυλώνας και σημειώστε τον πολύ καλά στη μνήμη σας. Οφείλεται στο ότι εισάγονται κάθε χρόνο εκατομμύρια, χιλιάδες πολλές εν συνόλου υποθέσεων από την κάκιστη λειτουργία άλλων υπηρεσιών. Όχι δηλαδή από καμιά εγκληματικότητα κανενός ή πολλών, αλλά από την μη λειτουργία άλλων διοικητικών υπηρεσιών. Και θα πούμε τώρα, θα προλάβουμε νομίζω δύο-τρία πράγματα για να το καταλάβετε πια στην πράξη. Ας πούμε, για παράδειγμα, για παράδειγμα, δείτε αυτό που το θυμάστε. Για να θυμηθείτε τώρα για ποιο πράγμα μιλάμε, και θα δείτε τώρα γιατί σας τα λέω. Να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Ναι, και την επόμενη ευθύνη είναι το κομμάτι που δια... ε, είναι την επόμενη ευθύνη είναι που το διαβάσαμε. Και αυτή και την επόμενη. Αυτό που είπαμε για τον κύριο Φλωρίδη. Ναι, να αποδείξει δηλαδή πώ προθεσπίζονται οι νόμοι. Για να δούμε λίγο παρακάτω. Θυμάστε αυτή τη φωτογραφία, βέβαια, την κλασική από τη σύγκρουση των τρένων αυτών. Και θυμάστε οπωσδήποτε τη φασαρία που γίνεται και γίνεται τώρα και γίνεται, για την εικόνα που θα δείτε στη συνέχεια την επόμενη φάση Εδώ είναι εκεί που ήταν τα τρένα πριν, βλέπετε, μια άσφαλτο κάτω την ισοπαίδωση και την αφαίρεση όλων των στοιχειών κτλ. Εδώ, <coughs> Εδώ λοιπόν ας πάρουμε την εικόνα. Τα δικαστήρια λοιπόν της Λάρισσας επειδή ο Σταθμάρχης δεν ήξερε τι του γίνεται αυτοί που τον διόρισαν ούτε νοιάστηκαν ποιο είναι αυτός και αν ξέρει τίποτα από τρένα η οδηγοί, οι μηχανοδηγοί, ενώ κάτι ψηλιάστηκαν ότι συμβαίνει, ένα εκ των δύο βέβαια είπε στον ασύρματο, πάμε και όπου βγει. Αυτή λοιπόν η απίστευτη μη λειτουργία των τρένων φόρτωσε τώρα για χρόνια ολόκληρα τα δικαστήρια της Λάρισας με αυτήν την υπόθεση των ποινικών και αστικών δικαστηρίων. Με 57 ε, ίσως 57 νεκρούς τέλο πάντων και δεν 57 και είναι μια πάνω ένα κάτω με τόσους πολλούς νεκρούς και με τέτοιο σύνθετο πρόβλημα με, με αγωγές δηλαδή εδώ με μια αγωγή για θάνατο και τα λοιπά χρόνια πάει με 57 νεκρούς χιλιάδες εργατόρες των δικαστηριών της Λάρισας χιλιάδες δικάσιμοι θα ασχοληθούν με αυτό το πράγμα την ασχετοσύνη του ΟΣΕ των τρένων τέλος πάντων με αποτέλεσμα όλες οι υποθέσεις της Λάρισ και των γύρω χωριών, πόλεων, κομοπόλεων κτλ. κτλ που εκκρεμούν στα δικαστήρια της Βάρισσας να πάνε δραματικά πίσω. Ναι ή όχι. Για να δικαστούν λοιπόν υποθέσεις που προκάλεσαν τρεις ή δεκατρεις πανάσχετοι άνθρωποι θα, παραλύσει, θα παραλύσουν τα δικαστήρια της Βάρισσας. Και θα δείτε πολύ σύντομα, πολύ σύντομα θα δείτε ή αν όχι πολύ σύντομα κάποια στιγμή θα δείτε Κόσμο και δικηγόροι στη Λάρισα να λένε, Μα η δική μου υπόθεση είναι 7 χρόνια δεν δικάστηκε. Ο άλλο η δική μου 6 χρόνια, 8 χρόνια. Ε, πώ να δικαστεί δική σου 8 χρόνια, όταν μια υπηρεσία ανίκανων ανθρώπων φόρτωσε σε αυτό το δικαστήριο πράγματα τα οποία δεν τα περίμενε κανένα να γίνουν από μια υπηρεσία. Και α πούμε. Βρέθηκε. Βρέθηκε. Τέλο πάντων, αυτά στα τα αφήσουμε. Α τα αφήσουμε αυτό τώρα, μην γίνει και πολύ σκληρή η ιστορία. Περνώντα την επόμενη εικόνα, α μην τη δούμε την επόμενη εικόνα, α δούμε τη μεθεπόμενη από αυτέ που έχουμε στη σειρά, να μην γίνει και πολύ σκληρή η εκπομπή. Πήρε φωτιά λοιπόν και κόντεψε να καταστραφεί ολόκληρη η πτέρυγα μάχη και το υπροστάσιο τη με βόμβε μέσα στην Αγχίαλο. Γιατί? Γιατί μια πολύ μεγάλη έκταση, Α πάρουμε αυτή την εικόνα, απλώ για να θυμηθείτε το περιστατικό. Γλίτωσε η περιοχή αυτή του Βόλου, ήταν. Όχι, ήταν είχε όλο, αν εξεριγνύοντο τα πυρομαχικά μια μεγάλη μονάδα αεροπορία, πόσοι θα είχαν σκοτωθεί και πόσε πόλει ολόκληρε θα είχαν καταστραφεί, σαν να είχε γίνει βομβαρδισμό. Γιατί Γιατί κανένα δεν νοιάστηκε, όπω είπαν μετά από τι αυτοψίε και τα τέτοια, να αποψηλώσει από τα ξυλαράκια και από τα φύλλα και από τα χόρτα και από τα ξερά, από τα δεντράκια το χώρο. Που αυτό είναι κλασικό στο στρατό. Κανένα δεν νοιάστηκε. Βέβαια, ο στρατό φορτώθηκε τώρα το στρατοδικείο. Ποιο και τι και τέτοια. Φτιάχτηκαν δεν σκοτώθηκαν άνθρωποι. Αλλά άλλη, άλλη μεγάλη καθυστέρηση από εκεί, μέρα, από εκεί μέσα. Με τη λειτουργία αυτών που δεν ξέρω ακριβώ ποιοι στο στρατό είναι αρμόδιοι για αυτό το πράγμα. Που δεν το έκαναν. Που δεν το έκαναν. Σκοτώθηκε άνθρωπο στην Αθήνα. Και αρχίσαν δικαστήρια επί δικαστηρίων. Διεθνή εμπλοκή τη χώρα. Διεθνή εμπλοκή τη χώρα. Θυμάστε την, αλλά ξεχνιούνται όλα και πουρούν μετά γιατί καθυστερούν τα δικαστήρια. Ερχόταν στην Αθήνα. Ερχόταν στην Αθήνα. Από τα Βαλκάνια. Πόσοι φίλαθλοι, ξέρω εγώ ότι με 100 αυτοκίνητα. Χούλιγκαν, hooligan. χούλιγκαν. Δείτε την επόμενη εικόνα. Η ελληνική αστυνομία ψηλά η τραγική ειδήσει σε πολλά ξένα μέσα. Η ελληνική αστυνομία γνώριζε ότι έρχονταν οι χούλιγκαν. Το θυμάστε αυτό. Ε, παρακάτω βλέπετε τι λέει: Όλοι ντρεπόμαστε και ξέρω εγώ τι. Όλοι ντρέπονται κατόπιν εορτή. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Η αστυνομία, από εκεί πρόρχονταν οι Χούλιγκαν, από την Κροατία, ενημέρωσε την ελληνική αστυνομία και μέχρι, μέχρι, α πάρουμε την εικόνα, μέχρι του έδωσε και του αριθμού των αυτοκινήτων. Ότι δεν έρχονται απλώ 90 αυτοκινήτα, έρχονται 90 αυτοκινήτα με αυτού του αριθμού και η ελληνική αστυνομία τίποτα απολύτω δεν έκανε. Έβαλε μια. Όπω θα θυμάστε, τι εφημερίδε σκοτώθηκαν με τα άνθρωποι πια όταν επενεύσαν τα μάτια στην Αθήνα. Έβαλε έναν αυτόν με τη μοτοσυκλέτα να παρακολουθεί τα 90 αυτοκίνητα. Ε, το παρακολουθεί και αυτό. Δηλαδή την αβελτηρία, την αβελτηρία το ότι δεν έκανε τίποτα μια άλλη υπηρεσία, τη φορτώθηκε τώρα η δικαιοσύνη με το θάνατο του, του νεκρού, με τους τραυματισμούς, με τις κρατήσεις αυτών, το πιάσαν ένα σωρό κόσμο μετά, του προφυλάκισαν, οι ανακριτέ τα ό,τι κάναν φυσικά ασχολούνται με αυτό και φαντάζομαι, υποθέτω μάλλον όχι φαντάζομαι, πόσε εκατοντάδε υποθέσει των Αθηνών φύγαν πίσω, φύγαν πίσω για να δει η δικαιοσύνη τι θα κάνει επειδή η αστυνομία δεν ήξερε πώ ή δεν θέλησε, βαρέθηκε, δεν ξέρω και εγώ γιατί. Δεν ήλεξε αυτού που του έδωσε και η κροατική αστυνομία με τα νούμερα και των αυτοκινήτων. Όταν λοιπόν. Και, και βλέπετε τώρα, πόσο καιρό θα ασχολείται πάλι στην Αθήνα, στα πρωτοδικεία Αθηνών, πόσο καιρό θα ασχολείται η, η Αθήνα, το πρωτοδικείο Αθηνών, με αυτό που θα δείτε τώρα. Για να δούμε τι λέει, πώ μπουκώνει η δικαιοσύνη και ποιο θέλει. Και δεν τολμάει κανένα να πει τα μαντάτα. Και φταίνει οι δικαστέ, και φταίνει οι φιλόνικοι Έλληνε, οι, οι δικομανεί Έλληνε. Για δείτε την επόμενη εικόνα. <coughs> όχι αυτήν. Όχι αυτή ας πάρουμε αυτήν, αυτή, την, ε, την, εικόνα εκείνη που λέει για τους Αγίους Αναργύρους ή αν δεν την έχουμε, δεν την έχουμε να σας το πω εγώ, ίσως εγώ το παρέλειψα. Πάει η κοπέλα, πάει η κοπέλα να ζητήσει βοήθεια στο τμήμα της αστυνομία, στο, στο, τμήμα Αγίων Αναργύρων. Τι θυμάστε την ιστορία. Ή, ή εγώ μπέρδεψα τώρα και τα έβαλα λάθος μέσα στο κομπιούτερ, αλλά τι θυμάστε, είναι πρόσφατα αυτά. Και λέει έξω είναι ο άνθρωπος λέει, και με, και με ε, κυνηγάει ένα δεσμό τη, παλιό φίλο τη που δεν ήθελε να χωρίσουν, φαίνεται και τα τέτοια. Και θα με σκοτώσει, απειλή να με σκοτώσει. Τη λέει ο αρμόδιο αξιωματικό, προφανώ ανίδο από αστυνομική αυτή να πούμε, ξέρει, λέει, σήκω φυγή και πάρ το 100. Πάρ το 100. Μα λέει, δώστε μου ένα αυτοκίνητο να με πάει. Ε, αυτός αυτό λέει, θα με σκοτώσει, είναι απόξω. Και τη απαντάει ο καλό αυτό άνθρωπο, ξέρει, λέει, το, ταξί, το το, 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 το αστυνομικό αυτοκίνητο δεν είναι ταξί. Το περιπλοκό δεν είναι ταξί. Σίγουρο ότι έδωσε σοφή απάντηση, την αφήνει φεύγει η κοπέλα και έξω, τα θυμάστε. Δεν έχουμε απλώ απ απ κάτι λάθο, έγινε εδώ τώρα και δεν βλέπουμε τι φωτογραφίε. Τη σκοτώνει έξω από το τμήμα. Αυτό ο άνθρωπο, ο άνθρωπο τώρα εντό εισαγωγικών. Τη σκοτώνει έξω από το τμήμα. Γίνεται ο άλλο που γίνεται και αρχίζουν τώρα. Ανακρίσει επί ανακρίσεων, ένορκε διοικητικέ. Καλά, αυτό είναι το διοικητικό κομμάτι, προφανώ δεν αφορά τόσο τα δικαστήρια. Αλλά αρχίζουν λοιπόν συλλήψει. Αυτά ποιο το έκανε, αυτό ο ίδιο ο φωνιά. Ε, έρευνα ποινική σε βάρος των αστυνομικών κτλ. κτλ. Γιατί? Γιατί ένας αστυνομικός εντελώς α, πώς το λένε, ανεκπαίδευτος γιατί νομίζοντας ότι είπε το σωστό γιατί το, το περιπολικό ακούστε και κάτι γιατί το τι ακούτε σε αυτή την κοινωνία από ανθρώπους ασχέτους το περιπολικό βεβαίω δεν είναι ταξί Βεβαίω. ούτε μπορεί να πει ένα βιάζομαι και έχασα το μάτς και πάνε με το περιπολικό να το προλάβω το περιπολικό δεν είναι ταξί. Αυτό όμω ο καλό άνθρωπο, ο αστυνομικό, έπρεπε να έχει ακούσει σε κάποια σχολή ή, ή από την εμπειρία του. Ή να του πει κανένα ανώτερο αξιωματικός, ότι ρε παιδί μου, αυτά τα αυτοκίνητα δεν είναι ταξί. Αλλά σε περιπτώσει μεγάλη ανάγκη, σε περιπτώσει κινδύνου ζωή, θα επέμβει το περιπολικό. Θα επέμβει. Παράδειγμα. Παράδειγμα, τα ταξί δεν είναι με ευτήρια, ούτε αστυνομικοί είναι γυναικολόγοι. Όταν όμω μια γυναίκα είναι γεννάει στο σπίτι τη και δεν βρίσκεται, σου λέει το ΕΚΑΒ, λέει το ΕΚΑΒ, δεν μπορούμε, δεν έχουμε αυτοκίνητο, θα έρθει σε μισή ώρα. Σε μισή ώρα αυτή θα έχει γεννήσει, μπορεί και, και, να έχει πεθάνει. Πόσε φορέ είδατε το περιπολικό να την μεταφέρει στο μεευτήριο. Πόσε φορέ είδατε αστυνομικού με τι μοτοσυκλέτε συνήθω να σπάσουν με τα χέρια τζάμια αυτοκινήτων για να βγάλουν το μωρό μέσα που το ξέχασε ο πατέρα ή η μάνα. Αυτά δεν είναι δουλειά των αστυνομικών. Ούτε αστυνομικοί ευθύνονται, ευθύνονται για να γεννήσει σωστά μια γυναίκα. Όταν όμω κινδυνεύει η ζωή ενό ανθρώπου, είναι ταξί το περιπολικό. Όταν όμω κοιμάσαι όρθιο και δεν ξέρει να ξεχωρίσει την κανονική ροή ενό αστυνομικού οκταώρου με τον κίνδυνο ζωή ή θανάτου, από εκεί και πέρα, θα φορτώσει κι εσύ τη δικαιοσύνη και θα την σταματήσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από τα τρέχοντα. Τα οποία τρέχοντα, αν καθυστέρησαν δύο χρόνια. Τώρα θα πάνε στα τρία χρόνια. Έχει αν γίνει και τίποτα άλλο. Που θα γίνει μέσα στην κοινωνία αυτή τη ζωή, που κάτσε, ξέρει τι, τι, κάνει και γιατί το κάνει. Έτσι λοιπόν. Και α πούμε. <coughs> ας πούμε ένα χαρακτηριστικό. Θα σα το πω χωρί ονόματα βέβαια. Χωρί τίποτα. Και μάλιστα. Για να δείτε δηλαδή πώς μπορεί να γίνει το κακό από το τίποτα. Από την, από την αβελτηρία που λέμε. Από την αδιαφορία. Κάποιο. Να δούμε την επόμενη εικόνα. Αυτό που βγήκε. Που το βάλτε άλλο λάθο. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Έγινε ένα περιστατικό σε ένα σχολείο στη Θεσσαλονίκη. Ε, μεταξύ παιδιών, κάποιο παιδί φαίνεται, όχι φαίνεται, έγινε κάτι με μια κοπέλα συμμαθήτριά του, το κατήγγειλαν κτλ. Μέχρι εδώ δεν πείτε τίποτα. Βγαίνει στην τηλεόραση ένα, εγώ έβαλα αυτό το χαρτούδι, εγώ το βάλα. Ενώ θα δείτε τι λέει στη συνέχεια προσωπικά, εγώ το βάλα αυτό για να μην φανεί ούτε και ποιο είναι. Βγαίνει στη συνέχεια ένα δικηγόρο, το δικηγόρο, κρατήστε τη λέξη, α πάρουμε την εικόνα. Και αρχίζει να λέει του κόσμου τα πράγματα και θα κάνουμε και αυτό και θα δείξουμε και θα αυτό και το άλλο. Τέλο πάντων. Ε, κάποια στιγμή αυτό ο άνθρωπο άρχισε να λέει κάτι, αυτό που λέμε αρλούμπε. Κάποια στιγμή λοιπόν, Είχε πάει το πρωί στον κύριο Παπαδάκη στον Αντένα, είχε πάει στο Μέγκα, γύρναγε τα κανάλια όλα αυτό και έλεγε ότι είναι δικηγόρο και ότι θα κάνει αυτό και θα κάνει. Και κάποια στιγμή πάει στο σχολείο μέσα, μπαίνει με στο γραφείο του γυμνασιάρχη, α... φωνάζει, βάζει τι κραυγέ, είμαι δικηγόρο και φέρτε μου εδώ το μαθητή που κατηγορείται. Άλλο τάχασε ο γυμνασιάρχη. Βέβαια πέρασε, έγινε μεγάλη ιστορία, αθώθηκα άνθρωπο, απλώ τα χάσε. Ναι. Το, 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 το φέρνει το μαθητή μέσα. Τον ουρμάει το μαθητή. Θα σε βάλω φυλακή, εκτό αν ομολογήσει και θα σε αφήσω ελεύθερο. Εκεί δεν χρειαζόταν και πολύ να καταλάβω κι εγώ ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Γιατί, Γιατί ένα εκ των μαθητών, ένα ορφανό παιδί κτλ., αυτό είχε απευθυνθεί σε μένα ως δικηγόρο. Εγώ μέχρι στιγμή με κάποιε δεν έλεγα τίποτα, αλλά δικηγόρο είναι. Όταν άρχισε να λέει σαχλαμάρε μεγάλε, τότε πλέον παίρνουν τηλέφωνο στο δικηγορικό σύλλογο Δηλαδή δεν υπάρχει τέτοιο δικηγόρο. Να του έλεγε ότι είναι οικονομικό σύμβολο στα Γιάννητσα και δεν ξέρω πού. Παίρνω και στα Γιάννητσα τίποτα. Δεν υπάρχει δικηγόρο. Και αποκαλύπτεται ότι αυτό ο άνθρωπο ε, ήταν αυτό που λέμε ένα παλιμπεδισμό. Δηλαδή με το μυαλό του, χωρί να είναι και επικίνδυνο, εντάξει, αυτό υπάρχει. Ε, φε, σκεφτόταν, φανταζόταν ότι είναι δικηγόρο και ότι είναι εισαγγελέα και θα πάει να βάλει φυλακή του παιδί. Μια τέτοια ιστορία. Τον παίρνω, προσέξτε τώρα, τον παίρνω λοιπόν τηλέφωνο, ήρεμα και καλό όπω μιλάμε τώρα και του λέω. Δεν ξέρω ποιο είσαι, κύριε. Αλλά σταμάτα το διασυρμό αυτό κτλ. Την άλλη μέρα ο όταν ξέσπασε η ιστορία, πήρε και ο, Παπαδά... ο Παπαδάκη να ζητάει συγγνώμη. Λέω: Τι φταίει εσύ, Εγώ γελάστηκα μια ολόκληρη μέρα. Δεν φταίει ο Παπαδάκη και ο άλλο του Μέγα, πώ το λένε. Ο... Ξεχνάω τώρα, τον αυτό που παρουσιάζει τα πρωινά στο Μέγα. Λέω: Δεν φταίει εσύ. Πού πού καταλήγουν όλα αυτά, ακούστε τώρα. Αρχίζει αυτό να με βρίζει, στη, αυτό που εγώ δεν λέω το όνομά του, αρχίζει να με βρίζει στι τηλεοράσει ονομαστικά, να με απειλεί, να με κάνει. ο, 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 ο ο, ο άσχητο, πώ να πούμε, ο μη δικηγόρο. Αρχίζει να με βρίζει λοιπόν. Δείτε λοιπόν την επόμενη εικόνα από τι πολλέ, όλα τα κανάλια. Ο δικηγόρο του φερόμενο βιαστή στο Κορδελίο κατέθεσε με έναν τμήμα για ενδεχόμενη αντιποίηση ιδιότητε κτλ, κτλ. Αυτή η αήθη απόπειρα φήμωση, αγαπητέ κύριε Κωνσταντίνε Λογοθέτη, θα σα κοστίσει εκτό από το πειθαρχείο του δικού συλλόγου και μια πολύ μακρύ δικαστική περιπέτεια από αυτή που φαντάζει. Τέλο πάντων, σα να πούμε. Εντάξει. Κρίμα στο κύριο και την ηλικία σα. Επειδή τον παρεκάλεσα, α πάρουμε την εικόνα. Επειδή τον παρκάλεσε και του είπα: Όποιο και να σε σταμάτα να περιφέρεσαι στα κανάλια, γιατί το παιδί θα τρελαθεί αυτό. Όπω ξέρετε, του ανηλίκου του ,ε, συμπεριφέρονται και η αστυνομία και η δικαιοσύνη και όλοι με άλλο τρόπο. Τέλο πάντων, αρχίδα να με βρίζει όλα τα κανάλια. Είκο, εγώ, δεν. Τέλο πάντων, δεν έχει σημασία. Ω μια μέρα, μέσα σε αυτό το τρίμερο, τετράμερο που γίνονταν αυτό το κακό, του γράφουν κάποιοι στο. στο α, στο ίντερνετ. Με έβριζε στο ίντερνετ αυτό ο τύπο, ο οποίο ηρίστηκε παρόδο, τιμωρήθηκε πρόσφατα με ποινή φυλάκιση για αντιποίηση δικηγορικού λειτουργήματο. Μια σοβαρή ποινή φυλάκιση για αντιποίηση αυτού του λειτουργήματο, του δικηγορικού. Τέλο πάντων, δημοσιεύει λοιπόν σε όλα τα μέσα αυτά, ανεβάζει, κατεβάζει, να με βρίζει συνέχεια, αλλά στο τέλο εμφανίζονται και κάνα δύο καταχωρίζεις, καταχωρήσει, λέγονται, και εγώ δεν ξέρω και πώ λέγονται αυτά, του τύπου, για κοιτάξτε τώρα, για κοιτάξτε. Σκίστους, αυτός λέγεται φώτη στο μικρό του. Σκίστους φώτης, φώτη και με τη λάμα σκουριασμένη. Και έκανα δύο τέτοια. Για μένα δηλαδή, να με σκίσει ο φώτη και με τη λάμα σκουριασμένη. Α πάρουμε την εικόνα. Όπω λοιπόν άρχισαν αυτά, τότε πλέον, τότε πλέον σκέφτηκα. Άλλο πράγμα ένα να είναι. Να έχει αυτόν τον παλιμπεδισμό, να νομίζω ότι είναι αστυνομικό και δικηγόρο και εισαγγελέα και τέτοια. Αυτό μάλιστα είναι και, και άλλη ειδικότητα τώρα. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Και άλλο οι απειλέ σφάξουν το με σκουριασμένο μαχαίρι. γιατί ξέρετε, ο ταραγμένο νου, ό,τι μορφή και να είναι αυτή η διαταραχή, που δεν ξέρω να την βαφτίσω αλλιώ, γιατί τώρα μπορεί έναν λογικό άνθρωπο να του πει σφάξει αυτόν με σκουριασμένο μαχαίρι, να σου πει έτσι θα καλά, τρελό, εσύ δεν τον σφάξω. Όμω όταν γίνεται η επικοινωνία με τέτοιου διαταραγμένου ανθρώπου, δεν ξέρει πώ θα το πάρει ο άλλο. Η απειλή λοιπόν να με σφάξουν εμένα με μαχαίρι σκουριασμένο. <laughs> για σιγά ρε, παιδιά, ω εδώ δηλαδή και το χαμόγελο και η υπομονή. Κάνω λοιπόν ένα έγγραφο στην διεύθυνση εδώ τη αστυνομία. Εδώ τώρα είναι η ουσία αυτού που σα είπα, για να καταλάβετε τι μπορεί να γίνει. Κάνω ένα έγγραφο λοιπόν στη διεύθυνση αστυνομία, στο τμήμα ανθρωποκτονιών. Είναι τμήμα ανθρωποκτονιών. Τι του λέω, Α, του επισημαίνω, του βάζω όλα αυτά τα χαρτιά, τι απειλέ, τα πάντα και λέω Συμβαίνει αυτό το πράγμα. Υπάρχει αυτή η απειλή από κάποιον. Τώρα είναι στα καλά του, δεν, είναι, δεν είμαι και ειδικό. Ε, εν πάση προς, υπάρχει απειλή αυτή. Σφαγή ενό ανθρώπου με συγχωρείτε. Και η απάντηση. Περιμένει κανεί τι. Η διεύθυνση ανθρωποκτονιών κάτι να πει, κάτι να κάνει, κάτι να υποδείξει, κάποιο μέτρο να πάρει, κάποια στοιχειώδη έρευνα. Ποιο είναι αυτό που ονομαστικά απειλεί έναν συμπολίτη μα να τον σφάξει. Αν ταυτόν όλων, αν ταυτόν όλων. Ποια είναι η απάντηση με σβησμένα τα ονόματα των αστυνομικών, γιατί σας είπα και πριν, ποτέ εγώ δεν θα προσβάλλω άνθρωπο ονομαστικά. Ποτέ. Εδώ άλλο που με βρίζει, με έβριζε πατόκορφα σε ό,τι είναι αυτή και σα είπα το μικρό του το όνομα γιατί αυτό το βγάζει. Αυτό βγάζει και το επίθετο του. Τι απαντάει η αστυνομία. Ε, πού να το δω από εδώ, δείτε το εσεί από εκεί. Τι απαντάει η αστυνομία. Λοιπόν, κύριο λογοθέτη Κωνσταντίνο κτλ. κτλ σε απάντηση του από τα δετήματό σα με το οποίο μα κοινοποιήθηκε, αυτά που σα λέω τώρα δηλαδή. Γνωρίζετε, σα γνωρίζουμε δηλαδή, δείτε λίγο τα κόκκινα. Σα γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μα είναι καθήλυν αναρμόδια για τα διαλαμβανόμενα δικήματα, Τουναντίον, αρμόδια την χάνουν τα κατατόπου αστυνομικά τμήματα. Ο διευθυντή αυτή των ε, ανθρωποκτονιών, ο διοικητή, ε, έβαλα εγώ ένα χαρτάκι να μην φαίνεται το όνομά του. Αστυνομικό διευθυντή, Τη λέει και αστυνομικό διευθυντή, νομίζω λέει από κάτω, αλλά χωρί το όνομά του. Λοιπόν, τέλο πάντων. Προσέξτε τώρα. Και εδώ βάζουμε άνω Α πάρουμε την εικόνα. Προσέξτε τώρα. Έρχεται η κοπέλα, Στου Άγιο Αναργύρου και λέει με απειλή κάποιο να με σκοτώσει. Πάνε, πάρε το 100 τη σκότωσε. Κάνω εγώ ένα έγγραφο επίσημο με όλα τα χαρτιά που πίσω ότι ένα απειλεί να με σκοτώσει και η απάντηση είναι η απάντηση του τμήματο ανθρωποκτονία. Αφήστε και στην τροχέα να το στέλνε, από λάθο, από... στην αγορανομία να το ένας. αν υπήρχε αστυνομία που λειτουργεί, θα φρόντιζαν αυτή να πάει στο αρμόδιο τμήμα. Εν πάση περιπτώσει, στο τμήμα ανθρωποκτονιών. Ότι κύριε, επισήμω στο ίντερνετ, ο άλλο απειλεί να με σφάξει με σκουριασμένο μαχαίρι. Η απάντηση. Πάνε στο τμήμα τη γειτονιά σου. Εκεί δηλαδή που βγάζουν τι ταυτότητε, ξέρω ότι εκεί που πάνε του μεθυσμένου, εκεί που ε... κάνουν ό,τι άλλο κάνουν στα τμήματα, πάνε κι εσύ. Έτσι πάρε ένα αυτοκίνητο και πάνε την, την ίδια που άλλο σε απειλεί. Και στο τμήμα, και στο τμήμα, με πρόσφατο του άλλου, τι θα του πούν τον ανθρώπου. Πάρ' το 100. Πάρ' το 100. Τι μας λες εμάς θα σε σκοτώσουν. Βέβαια, ούτε στο τμήμα πήγω, ούτε πουθενά δεν πήγα. Απλώ ε, απλώς χρησιμοποίησα κακός ή καλό, κάποιου του ιδιωτική για, λίγο και, για λίγες μέρες μέχρι να δούμε αν αυτό είναι στα καλά του, δεν είναι κτλ. Ε, χρησιμο... Πλήρωσα, όχι τι εκατομμύρια, αυτό... αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι σωστό, νομίζω, δεν είναι σωστό σε μια πολιτεία να πληρώνει ο πολίτης εξιδίων, φύλαξη, όταν απευθύνεται στην καθήλυνα αρμόδια υπηρεσία η οποία παντελώ αδιαφορεί για το πρόβλημά του και το κάνει πάσα στα τμήματα και από εδώ και από εκεί. Και μάλιστα ο καλό αυτό άνθρωπο σε αυτό το έγγραφο γράφει Παραμένουμε στη διάθεσή σα για οποιαδήποτε διευκρίνηση. Δηλαδή, απειλείται κάποιο να σφαχτεί με σκουριασμένο μαχαίρι και θα αρχίζαμε. Ε, λένε, διάλογο επικοδομητικό με τον αστυνομικό. Τέλο πάντων, ε, πού θέλω να καταλήξω και σε αυτό τώρα. Εάν. Γινόταν αυτό που είπε. Γιατί καμιά φορά μπορεί να μην γίνει. Θα σε σκοτώσω και θα σε κάνω. Έμω, στον άλλον έγινε. Μπορούσε και, να μην... Μπορούσε και να γίνει. Αν λοιπόν αυτό γινόταν. Με σκότωνε αυτό πράγματι. Γιατί η αστυνομία είπε τραβά από εδώ και τραβά από εκεί και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Αν αυτό λοιπόν με σκότωνε, θα παρέλυαν τα δικαστήρια πάλι. Θα γινόταν δίκε, θα γινόταν ανακρίσει. Τι και πώ και ποιο ενημερώθηκε και τι έκανε και τι δεν έκανε και πάει ο άνθρωπο. Θα γινόταν όλα αυτά. Αν, αν αυτό είχε σκοπό πράγματι να με σφάξει και αν εγώ δεν είχα την μικρή οικονομική, γιατί σας είπα, δεν είναι τραγικά τα πράγματα. Τώρα πάρει τώρα δύο-τρεις σικιουριτάδε για τρει και τέσσερι μέρες, θα σε πάρουν και το κεφάλι οικονομικά. Εντάξει, αλλά είναι όμω αυτό ο σωστό δρόμο. Να μια άλλη λοιπόν διακινδύνευση να βουλιάξει και η δικαιοσύνη στη Θεσσαλονίκη πάλι για κανένα χρόνο που αποτύχει, αποτύχει, αποτύχει απετράπη με τον τρόπο που σα είπα. Ε, νομίζω λοιπόν. <coughs> ή, ή ας πούμε, ας πούμε, είπαμε βούλιαξε, θα βουλιάξει η δικαιοσύνη στη Λάρισα. Αυτό είναι σίγουρο. Ε, η δικαιοσύνη στον Πολύγερο δεν θα βουλιάξει εξαιτίας το ότι δεν λειτουργεί τίποτα απολύτως σε έναν άλλον τομέα. Σε έναν άλλον. Του ελέγχου όλων αυτών των παιχνιδιών. Δείτε λίγο την εικόνα για να θυμηθείτε, αλλά τι να θυμηθείτε, το καλοκαίρι έγινε. Εδώ, σε Λούνα Πάρκ, από τα οποία αυτά είναι τα, στα τέλη, στι αρχέ του προηγούμενου και στα τέλη του προπροηγούμενου αιώνα. Λούνα Πάρκ στη Γαλλία με τρενάκι που γυρνάει και φέρνει ολόκληρη στροφή, χωρί να είναι καν δεμένοι άνθρωποι, όπω βλέπετε, και συγκρατιούνται απλώ με την φυγόκεντρη. Λοιπόν, έψαξα όλα τα, όλα όσα έχω στο αρχείο μου, που είναι πολλά βέβαια, δεν υπα... ας πάρουμε την εικόνα, τον προ προηγούμενο αιώνα και στι αρχέ του προηγούμενου δεν υπάρχει ατύχημα με Λούνα Πάρκ. Γιατί Φαίνεται, φαίνεται και υπήρχε κράτο, υπήρχε συντήρηση. Για να δούμε. Για να δούμε 1,5 αιώνα αργότερα. Για να δούμε την επόμενη εικόνα. Όχι αυτή, όχι αυτή. Αλλά μια που τη βάλατε, μια που τη βάλαμε. Ε, σε αυτό, ας πάρουμε την εικόνα, ας πάρουμε την εικόνα, αυτήν, προς στιγμή δηλαδή, στο Λούνα Πάρκ στο Μάτι, στο, συγγνώμη, στο, στον Πολύγερο και στο, στην Νικήτη, έγινε, πού έγινε αυτό τώρα, δεν θυμάμαι και εγώ το χωριό, στο Λούνα Πάρκ που σκοτώθηκε το παλικάρι. Διεπιστώθη, όχι διεπιστωθηκε οχι ότι τα, τα παιχνίδια αυτά ήταν άχρηστα και επικίνδυνα, αλλά αν θυμάστε, σε όλα τα γύρω-γύρω πανηγύρια, στον Άγιο Μάμα, στο Ιγίνιο, από εδώ από εκεί, όπου γίνονται τα πανηγύρια, απαγορεύτηκαν Απαγορεύτηκε η λειτουργία αυτών των παιχνιδιών γιατί όλα κρίθηκαν επικίνδυνα. Δηλαδή όλα, όλα, ποτέ δεν είχαν δεν είχαν ελεγχθεί. Ποτέ δεν είχαν ελεγχθεί. Όταν λοιπόν, οι υπηρεσίε οι αρμόδιες του δήμου, των κοινοτήτων κτλ. τα λοιπά και τα λοιπά, των τότε κοινότητών, βέβαια. Δεν κάναν ποτέ έλεγχο, είναι σωστό ή όχι αυτό που σας λέω υπερφορτώνεται και μπουκώνει η δικαιοσύνη επειδή δεν λειτουργεί καμιά άλλη υπηρεσία όπως πρέπει να λειτουργεί. Και διαμαρτύρονταν αυτοί, χάσαμε το πανηγύρι, χάνουμε τα έσοδα, εμείς νοικιάσαμε το χώρο, κάναμε, ράναμε. έμεινε αλλά ο άλλος έχασε τη ζωή του. Και ένας τρίτο... Να σας πω και ένα στην Γερμανία. Στη Γερμανία, αυτό το ξέρω καλά, οι μηχανικοί παίρνουν οποιαδήποτε δουλειά τους αναντηθεί, διότι είναι η δουλειά του από αυτό ζουν και αυτοί, οι μηχανικοί στη Γερμανία. Ένα πράγμα αποφεύγουν να πάρουν να, να αναλάβουν, διότι και εκεί ήταν υποχρεωτικό να αναλάβει στο ελεύθερο επάγγελμα, αποφεύγουν να αναλάβουν τον έλεγχο στα Λούνα Πάρκ. Γιατί στη Γερμανία αυτό, βέβαια, ελέγχονται από κάποιε δημόσι, δημόσιε υπηρεσίε. Γιατί αποφεύγουν στη Γερμανία, Γιατί είναι ο δυσκολότερο έλεγχο. Κινούνται δηλαδή παιχνίδια, τρενάκια και αυτά τα. Πώ το λένε, που κατεβαίνουν έτσι σε ράγε λοιπά. Τρενάκια μάλλον. Κινούνται με Τρομακτικέ δυνάμει φυγόκεντρε ή δυνάμει στο πέσιμο προ τα κάτω, κτλ. Τρομακτικέ δυνάμει που πρέπει δηλαδή να είναι απολύτω ελεγμένη η ασφάλειά του. <coughs> αυτά στην Γερμανία. Εδώ πέρα δεν αναλαμβάνει κανένα και αυτά λειτουργούσαν έτσι. Δεν ξέρω και τώρα αν διορθώθηκε τίποτα. Με το θάνατο αυτού του παιδιού όμω και, και ό,τι τώρα ακολουθήσει προ τα πίσω, φορτώθηκαν τα δικαστήρια του πολυγύρου έναν μεγάλο όγκο δουλειά. Και αυτά, και αυτά, και επειδή βλέπω ότι δεν, είναι δύσκολο να προλάβουμε να τελειώσουμε, και ίσω κάποιο να θέλει, τώρα είναι εξειδικευμένα αυτά σήμερα τα θέματα, αλλά μπορεί κάποιο να θέλει να παρέμβει. Πάρα πολύ ευχαρίστω να το κάνουμε στο 729-219. Αυτά, και α το βάλουμε στην οθόνη. αυτά λοιπόν που σα είπα τώρα είναι επιλεγμένα γιατί τα ξέρετε. γιατί τα ξέρετε. Χιλιάδε άλλε περιπτώσει τη Θεσσαλονίκη τι ξέρουμε. Τι άλλε πόλει τι ξέρουν οι δικαστέ και οι δικηγόροι εκείνων των πόλεων. Χιλιάδε άλλε περιπτώσει που δεν έφτασαν στη δημοσιότητα γιατί ευτυχώ δεν σκοτώθηκαν άνθρωποι. Σε κάποιε σκοτώθηκαν άνθρωποι, δεν φτάσαν όμω, δεν ξέρω γιατί, στη δημοσιότητα. Οι πιο πολλέ όμω δεν φτάσαν στη δημοσιότητα. Μπλόκαραν όμω τι υπηρεσίε. Τι μπλόκαραν ή όχι. Αυτέ δηλαδή που ποτέ δεν θα έφταναν στη δικαιοσύνη, αν λειτουργούσε η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία. Σε αυτό δε που είδαμε προηγουμένω, που βάλατε το, αυτό που, τα καμένα που έβαλαν η τεχνική μα, και βάλετε το λίγο, αν, αυτό που βάλατε πριν. Για να το δούμε λίγο. Καλά, αν δεν μπορεί να βρεθεί, δεν πειράζει. σω το πήρε το αυτό να πούμε. όχι αυτό, δεν πειράζει. Δεν πειράζει ας μην, ας μην, Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν για το μάτι το περιβόητο, τη συμφορά τη φοβερή στο μάτι που ήταν 100 η νεκρή. Θυμάστε λοιπόν, θα θυμάστε. Έχει κάποια χρόνια το μάτι, αλλά ήταν τόσο μεγάλη καταστροφή, που το θυμάστε. Πολλέ κατοικίε, αγρικίε και οικόπεδα και τέτοια, φτάναν μέχρι τη θάλασσα με κλειστά τα όρια τα, τα τα του. Με κανκελόπορτε και με τέτοια. Και έφτασε ο κόσμο στη θάλασσα και δεν μπορούσε να μπει στη θάλασσα. Καίγαν ζωντάνοι άνθρωποι. Γιατί κανένας οργανισμός, καμιά υπηρεσία δεν ήλεξε ποτέ, ποτέ, το δρόμο αυτόν του παραθαλάσσιου, τη ακτή. ποτέ. Και όταν έγινε το κακό, επίσης θυμάστε, υποθέτω, ότι κανείς δεν ήξερε πού να στείλει τον κόσμο και επειδή δεν ήξερε πού να τον στείλει, τον έστελναν όπου να είναι, η τροχιά τα είχε χάσει και του κλού τη υποθέσεως, η μεγάλη αποκάλυψη ήτανε, ότι και τα πυροσβεστικά αεροπλάνα ή κάποια από αυτά, δεν θυμάμαι τώρα όλα ή κάποια, δεν μπορούσαν, ναι αμέσως ένα δευτερόλεπτο, δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν γιατί δεν λειτουργούσαν οι ασύρματοί τους σε συνεννόηση με κάποιο κέντρο που συντόνιζε. Δεν λειτουργούσαν οι ασύρματοι. Τον ελικόπτερο, νομίζω ελικόπτερα, τα πυροσβεστικά κτλ. Και ρωτώ, και ρωτώ, όλα αυτά δεν απασχόλησαν Πόσα χρόνια τη δικαιοσύνη στην Αθήνα, δεν την απασχόλησαν. Δεν πήγαν πίσω οι χιλιάδε, γιατί με 100 νεκρού, φυσικά δεν τελειώνει μια ανάκριση σε ένα μήνα. Εντάξει, θα το καταλαβαίνουμε. Δεν φταίνουν οι δικαστέ που καθυστερούν. Με τέτοια συμφορά εθνική, δεν σταμάτησε, δεν παρέλυσε κατά κάποιον τρόπο η δικαιοσύνη στην Αθήνα ή όπου αλλού θα δικαζόταν αυτά τα πράγματα. Τέλο, μια ανοτελία γιατί περιμένουν οι άνθρωποι στο, στο, στο τηλέφωνο. Λοιπόν, σα ακούμε καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Λογοθέτη. <coughs> Χαίρετε. Λοιπόν, ευτυχία, χαρά και υγεία και σε εσά και σε όλο τον κόσμο Ευχαριστώ. που είναι δίπλα σα. Λοιπόν, έχουμε το εξή φαινόμενο. Είναι αποποίηση ατομικών ευθυνών, περιφρήσεων ατομικών δικαιωμάτων. Έχουμε δύο είδη Ελλάδο. Τη σάπια Ελλάδα που έχει δικαιώματα και τη ματωμένη Ελλάδα που έχει μόνο ευθύνε. Δυστυχώ, ό,τι έγινε στο μάτι θα γίνει και, στο, και στα τέμπη και δυστυχώ θα ξαναγίνει και σε άλλα σημεία και μετά θα βλέπουμε και θα λέμε τι έγινε, γιατί έγινε και πώς έγινε. Αυτά έχω να σας πω. Καλή δύναμη και ευχαριστούμε για όλα. Ναι, να είστε καλά και έχετε δίκιο και εδώ σήμερα συζητάμε, συζητούμε και επισημαίνουμε το κομμάτι αυτό που, που, που πέφτει στις πλάτες της δικαιοσύνη. Δηλαδή, <coughs> θυμάστε που σας έλεγα πέρσι, πριν από το καλοκαίρι, καρατόμησαν Δέκα δικαστέ. Δεν θυμάμαι. Όχι τι κάνατε. Θα του τους να φύγουν με σύνταξη και με όλα. Που καθυστερούσαν τι αποφάσει. Πάρα πολύ τι καθυστερούσαν. Χρόνια ολόκληρα. σω να ήταν και διψήφιο αριθμό, αλλά τόσο. 10, 12, 15. Και σα είχα πει τότε, αυτό πρέπει να το θυμάστε γιατί είναι πριν το καλοκαίρι, δεν είναι δηλαδή πολλά χρόνια πριν, ότι δεν θα γίνει απολύτω τίποτα. Απολύτω τίποτα. Ε, είδατε να γίνει τίποτα τώρα που πέρασε χρόνο. Πολλοί. Τίποτα δεν έγινε. Τη δικαιοσύνη λοιπόν δεν την είχαν βουλιάξει 10 δικαστέ. Εκτό δηλαδή, αν συνειδητά δηλαδή, κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Δεν την είχαν βουλιάξει 10 δικαστέ. Ούτε μπορούν να την βουλιάξουν 10 δικαστέ. Αν η δικαιοσύνη λειτουργούσε χωρί όλα αυτά, λειτουργούσε δηλαδή μια κρα... λειτουργούσαν δηλαδή οι υπόλοιπε υπηρεσίε σωστά. Και 10 δικαστέ να αφήναν τα μολύβια κάτι και να μην γράφαν ποτέ, δεν θα καταλάβαινε κανένα τίποτα. Γιατί χιλιάδε των άλλων θα δούλευαν. Τώρα πάλι χιλιάδε των άλλων δουλεύουν Βγάλαν του 10, του 15 και η κατάσταση είναι η ίδια και η χειρότερη. Σα τα έλεγα τότε: Ότι την τζάπα και άδικα γίνεται η φασαρία, θα βγάλουμε 10. Και ο ε. Λίμωνο, ε. αν πιστέψουμε στα σοβαρά, ότι 10 άνθρωποι μπορούν να βουλιάξουν την τρίτη λειτουργία τη πολιτεία. Την τρίτη λειτουργία τη πολιτεία μπόρεσαν και τη βουλιάξαν 10 άνθρωποι. Ε, μόνο τον παραλογισμό να σκεφτείτε, αναρωτιάστε κι εγώ μαζί, γιατί το κάνουμε δηλαδή, να δείξουμε τι δεν καταλαβαίνουν αυτοί που το κάνουν. Τέλος με, λοιπόν, μην καθιστορώ και σας τώρα γιατί παρακαλώ λοιπόν. Ναι, καλησπέρα κύριε Λόγωθας. Χαίρετε. Ε, ήθελα να κάνω τη δεξής ερώτηση. Η, η δικαιοσύνη στην Ελλάδα ε, διορίζεται από την κυβέρνηση, δεν είναι η Σε άλλες χώρες της Ευρώπης πώς γίνεται. Κοιτάξτε, στις χώρες, ναι, στην Ελλάδα διορίζεται από την κυβέρνηση και αυτό είναι ένα τεράστιο μειονέκτημα. Ε, διορίζεται, Μάλιστα. βέβαια, εννοείται στα ανώτατα δικαστήρια, όχι όλοι οι δικαστήρια. Ναι, ναι, ναι. Στα και η άλλη ερώτησή ναι. μου είναι η εξή. Είχατε αναφερθεί σε προηγούμενη εκπομπή, σε μια ναι. προηγούμενη, για, τον, για το αντιστήχημα που είχε γίνει ένα αεροπορικό αντιστήχημα που πήγε η εταιρεία να πάρει το κομμάτι του αεροπλάνου και του είπε η κυβέρνηση, ποια ήταν η κυβέρνηση, τότε, θα τα πάρετε μετά από ένα χρόνο. Αυτό έχει καιρό, το, της... ναι, το, έχει, ναι, το αναφέρω αυτό διότι εδώ στο, στα τέπι, το μπάζωμα έγινε την επόμενη μέρα. Ναι, και, και, ο... και, γι ο... και, γι' αυτό γίνονται δικαστήρια, για τον μπάζωμα. και γι' αυτό γίνεται. Λοιπόν, και γι' αυτό <coughs> ε, ο υπεύθυνο των αεροπορικών και συνδρομικών ατυχημάτων παρητήθηκε εκείνες τις ημέρες. μπορεί, μπορεί η κυρία Καριστινού με τον πλακιά από την Καλαμπάκα να ρωτήσουν γιατί παραιτήθηκε, γιατί έχει άμεση σχέση με τον μπάσμα. Ναι. Να είστε καλά. Για το... Ευχαριστώ για την ερώτηση, ε, για τις ερωτήσεις. Παρακαλώ. Να, Καλώ, λοιπόν, το, για το πρώτο, για να μην το ξεχάσω. Σε άλλες χώρες λοιπόν της Ευρώπης, τουλάχιστον αυτές που ξέρω εγώ βέβαια, η επιλογή της ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων γίνεται από ένα εκλεκτορικό σώμα, το οποίο αποτελείται από καθηγητές πανεπιστημίου, από δίκαστες συναδέλφους δηλαδή των προαγωμένων και από δικηγόρους, από το δικηγορικό σώμα. Οπότε, οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνουν χαριστικές ας πούμε ρυθμίσεις όταν πρέπει πολλοί άνθρωποι ε, ενώ εδώ είναι η κυβέρνηση. Καταλαβαίνω, δεν θέλω να πω παρακάτω γιατί όχι ότι φοβάμαι να πω τίποτα. Είναι άλλο το θέμα σήμερα ο φόρτο και όχι αυτό γιατί για το διορισμό τη ηγεσία τη δικαιοσύνη, σα το λέω από τώρα δηλαδή, είναι μια παθογένεια φοβερή. Μην νομίζετε ότι φοβάμαι και τα λόγια μου. Απλώ ούτε ο χρόνο μα παίρνει, ούτε το θέμα είναι αυτό. Όσον αφορά το άλλο που είπατε, να σα πω και αυτό χρόνια έχει αυτή η και, και μπράβο που το θυμάστε είχε πέσει ένα αεροπλάνο της Σουίσερ κατά τη διάρκεια της, της προσγείωσης στο ελληνικό. Ε, ήταν γλυστερό ο. Οδο... Οι πιλότοι ότι ήταν γλυστερό ο διάδρομο. Τέλο μα σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι. Ε, το αεροπλάνο, κόπηκε στα δύο. Και ένα κομμάτι, το πίσω κομμάτι με την ουρά, με την ουρά και το σταυρό των άσπρο τη Σουίσερ, έμεινε στο διάδρομο. Ε, η Σουίσερ επιμόνω ζητούσε και έκανε ασφαλιστικά μέτρα στο δικαστήριο κτλ. Να, να πάρουν το αεροπλάνο και να φύγουν. Και είπε η ελληνική τότε κυβέρνηση ότι όσο κρατάει η ανάκριση, όσο κρατάει ανάκριση, δεν θα κουνηθεί τίποτα από εδώ πέρα. και, και η ελβετική κυβέρνηση προφανώ συμμορφώθηκε και, εντάξει, έκανε μια αίτηση, δικαίωμα είχε να κάνει, γιατί θεωρούσε η ελληνική και ελβετική κυβέρνηση, θυμάμαι και το, και το αυτό τη αιτήσεω αυτή των ασφαλιστικών μέτρων, επικαλεί του τότε η, η, ελβετική κυβέρνηση δυσφήμιση του εθνικού της αερομεταφορέα. Γιατί? Γιατί? το αεροπλάνο ενώ κατεστράφει εντελώς είχε σωθεί το ουραίο πτερίγιο του κάθετο με το μεγάλο σταυρό της Σουίσερ. Και όποιο αεροπλάνο προσγειωνόταν από τα εκατοντάδε που προσγειωνόταν κάθε μέρα στην Αθήνα, περνούσε δίπλα από τα συντρίμια του αεροπλάνου τη Σουίσερ, βλέποντα και το σταυρό του και πράγματι ήταν ένα σοκαριστικό θέαμα. Μέχρι τότε, τότε έτσι απήντησε η κυβέρνηση, τα αφήσαν τα, τα συντρίμια. Μέχρι ότου βρέθηκε τι έγινε, Και έγιναν και δικαστήρια μεγάλα επί τη βάση αυτών των ευρημάτων. Λοιπόν, <coughs> στο άλλο τώρα, α δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Α δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Ε, όχι αυτήν. Θα τη δούμε και αυτήν σε λίγο. Καλά, να σα πω κάτι άλλο πιο μπροστά. Εδώ προ το τέλο έστειλα τι εικόνε στα κουμπήτρα και στα δεινά βιαστικά το πρωί. Γι αυτό ίσως... Αλλά δεν πειράζει και να μην δείτε εικόνε, είναι τόσο πρόσφατα αυτά. Κοιτάξτε κάτι τώρα να σα θυμίσω. Λέγαμε πριν για την τραγωδία των τεμπών. Μια άλλη τραγωδία στα Τέμπη με του μαθητέ. Που σκοτώθηκαν 21 μαθητέ. Συγκρούστηκε το λεωφορείο του με ένα φορτηγό που κουβαλούσε μελαμίνε. Δηλαδή, με αυτά, ε, ξύλα, πλακέ, σαν κόντρα μελαμίνε κτλ. Έφυγε από το δρόμο, συγκρούστηκε. Σκοτώθηκαν 21 μαθητέ. Δικαστήριο επί δικαστηρίου. Χρόνια κράτησαν και αυτά. Χρόνια κράτησαν. Ένα χωριό ακόμα να συνέλθει. Το μακροχώρι τη Συμμαχία εδώ πέρα ακόμα να συνέλθει για τα περισσότερα θύματα. Τέλο πάντων. Και αποκαλύφθηκε τότε ότι ο οδηγό του φορτηγού που ερχόταν από το τυχερό του Εύρου. Τυχερό ένα χωριό του Εύρου που ήταν μια εταιρεία που έφτιανε τέτοια πράγματα. Μελαμίνε. Ο οδηγό του αυτού οδηγούσε 7 ώρε χωρί διακοπή. Οι μελαμίνε ήταν φορτωμένε απάνω στο φορτηγό χωρί κανένα μέσο ασφαλεία, μέτρο ασφαλεία για, για μετακίνηση. Η αστυνομία ποτέ δεν σταμάτησε ούτε αυτό το φορτηγό, ούτε κανένα άλλο για να ελέγξει. Καλά, αφήστε κανένα άλλο, ούτε σταμάτησε αυτό το φορτηγό ποτέ σε μια διαδρομή, ξέρω εγώ, 600 χιλιόμετρων, δεν ξέρω πόσο, ε, όχι 600, λιγότερων, για να ελέγξει το φορτηγό αν είναι ασφαλέ. Παρεθεσούλα πάλι για τη Γερμανία. Επειδή δεν έχουμε τώρα χρόνο, ρωτήστε κάποιον φίλο σα, γνωστό σα, οδηγό Νταλίκα, που πηγαίνει, έρχεται στη Γερμανία να σα πει πώ περνάνε τη Γερμανία οι Νταλίκε. Πώ περνάνε τη Γερμανία οι Ινταλίκες. Δεν θα τα πιστεύετε, αλλά ρωτήστε τον. Πέρασε λοιπόν η Νταλίκα, πήγαινε. Και τρίτον και τελευταίο, τα, τα λάστιχα τη Νταλίκα ήταν πλακέ, φαγωμένα πλακέ. Δεν πέρατε, να αλλάξει λάστιχα, θέλει λεφτά να δώσει αυτό που την έχει την Νταλίκα. Με όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα, ξαφνικά οι άδετε παλέτε τη Μελαμίνη σε μια στροφή, φεύγουν από τη θέση του, πάνε στην άλλη πλευρά του φορτηγού και παρασύρουν όλο το φορτηγό, το οποίο λάστιχα δεν είχε να σταματήσει. Ο οδηγό μισοκιμόταν και πάει και ξυρίζει το πούλμαν και σκοτώνει 21 ανθρώπου. Δικαστήριο επί δικαστηρίο. Δικαστήριο επί δικαστηρίο. Λοιπόν, δεν θυμάμαι τώρα στην Κατερίνη, ήταν τα δικαστήρια που γίνανε. Τέλο πάντων, τέλο πάντων, γίνανε σε κάποια πρωτοδικία από αυτά. Μεγάλα δικαστήρια. Και βλέπετε τώρα άλλη μια περίπτωση πλήρωσε με τον φόρτο αυτόν η δικαιοσύνη το ότι δεν λειτουργούσε η αστυνομία, δεν λειτουργούσε η επιχείρηση αυτή σωστά. Ο οδηγό ίσω φοβόταν και αυτό να πει: Δεν το παίρνω αυτό το αυτοκίνητο με τα πλακέτα λάστιχα. Και έγινε αυτό το κακό. Φορτώθηκε πάλι δηλαδή μέσα στη δικαιοσύνη μια τέτοια ιστορία. <coughs> και πολεμάνε καμιά φορά με νομοθετικέ ρυθμίσει και με τέτοια να λύσουν προβλήματα που δεν είναι τη δικαιοσύνη. Και αυτό που είχαμε δει πριν μια παράγραφο, που μια ομιλία παλιά του, του, του καθηγητού μου, τον πρόλαβα και εγώ, βέβαια, τον Κεραμέα, ένα εξαιρετικό καθηγητή τη πολιτική δικονομία. Αυτή την ανάρτηση ε, δεν την ήξερα και το λέω αυτό για να, για να, πώς το λέω, να, να είμαι και διοντολογικά σωστό. Την είδα, δεν την ήξερα. Ενώ τον είχα καθηγητή τον άνθρωπο, δεν το είχα διαβάσει ποτέ αυτό. Ε, την ανέβασε η κυρία Έφημανουλεδάκη, ε. επίση καθηγήτρια τη νομική, και επειδή εκείνη την ανέβασε και το παίρνουμε, να, 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 να το πούμε δηλαδή. Λοιπόν, και λέει ο κύριο Κεραμιάς, επικρατεί αντίληψη ε, ότι αρκεί η θέσπιση ενό καλού νόμου για να λυθούν κοινωνικά ή οικονομικά προβλήματα. Συνακολούθα, περιβάλλεται η κοινωνική και η πολιτική ζωή από ένα εκτεταμένο πέπλο νομικών προβλέψεων και επιταγών, που δίνει την εντύπωση, προσέξτε τώρα, ότι τα κύρια προβλήματα του τόπου μα και του καιρού μα είναι δίθεν νομικά. Έτσι. Παρουσιάζεται το περίεργο φαινόμενο να προσδίδεται στο δίκαιο ευρύτερη αποστολή από εκείνη που του ανήκει. Ανάλογη κοινωνική αποστολή επιφυλάσσεται και στη δικαιοσύνη. Τη ανατίθενται εν ώψη του αυξημένου κύρου τη διαρκώ περισσότερα έργα για να δισοφαριστεί η διοικητική αβελτηρία και η έλλειψη αυτοδύναμων κοινωνικών ελέγχων. Α πάρουμε. Να ας δούμε, καλά, μια τελευταία φράση ευχαριστώ τους τεχνικούς, καμιά δικαιοσύνη δεν μπορεί να αναπληρώσει μια αναποτελεσματική δημόσια δίκηση ή ένα εξασθενημένο κοινωνικό σύνολο. Ας πάρουμε την εικόνα. Ας πάρουμε. Και πραγματικά, και πραγματικά έχει απόλυτο δίκιο. Είχε, δεν ζει ο κύριος ο ανήμινος καθηγητής, είχε απόλυτο δίκιο γιατί πάρα πολλές, φα, πάρα πολλές φορές ακούτε και ακούμε τη φράση και η δικαιοσύνη τι κάνει. Τα τρένα πη, πηγαίνουν ερχόταν ανέλεγκτα. Εντάξει. Ναι, αλλά είναι δουλειά τη δικαιοσύνη. Α, γιατί εννοούν τι κάνει πριν γίνει το κακό η δικαιοσύνη. Τι να κάνει η δικαιοσύνη, Να πάει στο σταθμαρχείο τη Λάρισα κάποιο δικαστή ή κάποιο εισαγγελέα και να πει ποιο είναι εδώ σταθμάρχη, ο Τάδε. Α, για δείξε μου τα πτυχία σου, για δείξε μου που έμαθε να κάνει στο σταθμάρχη ή να σταματήσει ένα τρένο, ή να πάει σε ένα σταματημένο τρένο. Για άλλο εδώ, μηχανοδικό, για δείξε μου, πριν γίνει τίποτα. Είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα. Και είναι δυνατόν, συγγνώμη, ένα δευτερόλεπτο, συγγνώμη, και είναι δυνατόν να αξιώνουμε από τη δικαιοσύνη. Αυτό που λέει και ο, και ο έμεινο καθηγητή μου και, και δικό μου. Δηλαδή, φορτώνουμε στη δικαιοσύνη. Τι κάνει ο εισαγγελέα. Αυτό 100 φορέ το έχετε ακούσει. Τι κάνει ο εισαγγελέα. Τι να κάνει ο εισαγγελέα για πράγματα. Καταρχά και τυπικά δεν μπορεί να κάνει τίποτα γιατί ο εισαγγελέα Δυστυχώ είναι ένα, σρο, ένα λειτουργήμα που, που επιλαμβάνεται όταν γίνει το κακό. Όταν γίνει το κακό θα σε πιάσει ο εισαγγελέα του. Ο εισαγγελέα δεν μπορεί πριν γίνει το κακό να πιάνει τον κόσμο. Και ούτε μπορεί, ούτε χρονικά, ούτε κι αυτό έχει τι γνώσει να ελέγχει του σταθμάρχε, να ελέγχει του πιλότου, να ελέγχει του πλοιάρχου. Είπα πλοιάρχο και θυμήθηκα. Όταν ο άλλο πήγε και έπεσε απάνω στα βράχια, με τον πώ το λέγανε, σα, Σάμενα, σαμίνα, εκεί, το Σάμενα στο αυτό να πούμε. Στην Πάρο, όταν έπεσε πάνω από τα βράχια και πνίγει, πάνω στα βράχια και πνίγει 100 άνθρωποι. 80. 80 άνθρωποι. Πάλι με τα η δικαιοσύνη. Ναι, βούλιαξε, αλλά, αλλά, τι μπορούσε να κάνει ο εισαγγελέα, δηλαδή η δικαιοσύνη. Να κοιτάει, αυτό λέγαν τότε, δεν θυμάμαι όλε τι λεπτομέρειε, το έβλεπε ένα μάτσο, έναν τελικό. Μπορεί ο εισαγγελέα να επιβαίνει στα πλοία και να κοιτάει αν οι πλοίαρχοι βλέπουν τελικού. Δηλαδή, δηλαδή, αυτό που είπε και ο καθηγητή, συγγνώμη το επαναλαμβάνω, είναι τόσο σωστό. Δεν μπορεί να φορτώνουμε στη δικαιοσύνη ό,τι μα έρθετε στο μυαλό. Τέλο, συγγνώμη τώρα και λίγο. Παρακαλώ, σα ακούμε. Ε, καλησπέρα, κύριε νομοθέτη. Χαίρετε. Ήθελα να ρωτήσω, θέλω να με ακούσετε λιγάκι ένα λεπτό. Ναι. Με ακούτε. Βεβαίω. Ε, ήθελα να, να με ακούσετε ένα λεπτό, ούτε ναι. ένα λεπτό, μισό λεπτό. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι η δικαιοσύνη είναι αμερόληπτη. Ναι. Ότι δίνει δίκαιο. Αλλά ήθελα, επειδή είμαι συνταξιούχο, ήθελα να κρίνω τη δικαιοσύνη από την πρώην πρόεδρο του ΣΤΕ σημερινή πρόεδρο της Δημοκρατίας που είναι άσχετη γιατί όταν ψήφισε τους νόμους για να κοπούν οι συντάξεις των πολιτών το, έκανε, το είπε συνταγματικό και όταν είπαν να κόψουν ναι, τις συντάξεις των δικαστικών είπε ότι είναι αντισταγματικό Ποια είναι η δικαιοσύνη κύριε Λογοθέτη γιατί αυτή η αδικία στον κόσμο ο κόσμος, εάν καθίσετε στα καφενεία, εάν μιλήσετε έξω με απλούς ανθρώπους, είναι, δεν θα πω υπερβολές, αλλά το 40% είναι κατά της δικαιοσύνης ότι δεν απονέμεται τη δικαιοσύνη και ότι η δικαιοσύνη διοικείται από τους πολιτικούς. Ναι, να είστε καλά. Ε, βέβαια, τυπικά δεν θα σας απαντήσω τυπικά, γιατί ή δεν θα έπρεπε να σας απαντήσω, γιατί όπως σας είπα, ε, σήμερα η εκπομπή είναι στιασμένη στην καθυστέρηση της δικαιοσύνης και καθυστέρηση τη δικαιοσύνη δεν οφείλεται στην κυρία Σακελαροπούλου που έγινε πρόεδρο τη Δημοκρατία. Είναι όλα αυτά που σα λέω τόση ώρα και από ό,τι βλέπω, βλέπω, θα πάμε και επόμενη εκπομπή. Ε, όσον αφορά τώρα για, για τι αποφάσει αυτέ, πραγματικά, πραγματικά και εγώ έχω αντίθετη άποψη, όχι με εσά, αντίθετη άποψη με, με αυτέ τι αποφάσει. Δηλαδή, δηλαδή, δεν μπορεί ας πούμε τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα να κρίνονται αυτά τα θέματα με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ε, δηλαδή η κρίση, στην κρίση να κόψουμε από όλο τον κόσμο, ακόμα και του μεροκάματο και είναι κανονικό, αλλά τα δικά μας να αυξάνονται και να παίρνουμε τα αναδρομικά. Αυτό δεν είναι σωστό. Σας το λέω ευθέως, δεν έχω κανένα πρόβλημα δηλαδή. Απλώς, απλώς αν με βλέπετε, σα το έχω ξαναπεί αυτό, δεν ξέρω αν το θυμάστε, αν με βλέπετε σε αυτό ειδικά το θέμα, ενώ βλέπετε για τα πάντα σας μιλάω, έχω έναν μικρό δισταγμό γιατί, γιατί εγώ επί πολλά χρόνια ως αντιπρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων αγωνίστηκα μεταξύ των συναδέλφων τότε αγωνίστηκα για την αύξηση των μισθών των δικαστών. Σας το λέω φανερά και, και να μην σας το πω το καταλαβαίνετε. Ως αντιπρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Και θεωρώ εντός εισαγωγικών βέβαια τη λέξη, τη θεωρώ ανήθικο πράγμα για το οποίο συνετέλεσα τα μέγιστα, γιατί αν τώρα φωνάζω και διαμαρτύρομαι έτσι, σκεφτείτε πόσο αυτό όταν ήμουν και νέος, νεότερος, πόσο πολύ δηλαδή οφείλεται και σε μένα αυτή η ιστορία και θεωρώ ανήθικο δηλαδή και ανέντιμο να φωνάζω τώρα και να λέω αυτή η ψηλόμιστη και αυτή η ψηλόμιστη όταν αυτά έγιναν με δικές μας και δική μου δηλαδή μεγάλη αυτή να πούμε παρέμβαση. Και μάλιστα να σας πω και ένα που ίσως δεν το ξέρετε, ή δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Γι' αυτό που σα είπα τώρα μπορείτε να το φανταστείτε. Έτσι να μιλάμε και κανένα. <laughs> λοιπόν, εγώ ήμουνα ίσω η μοναδική περίπτωση στην Ελλάδα που έπαιρνα μισθού δικαστών όταν ήμουν δικηγόρο. Πώ γίνεται αυτό το μαγικό. Έκανα καμιά απάτη. <laughs> Όχι βέβαια. Τι γινόταν. Κάποια στιγμή, όπω σα είπα, με, 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 φέρα στο, 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 στο αδιέξοδο, τα, τα, τα πέταξα και έφυγε και έγινε δικηγόρο. Μάλιστα μέχρι εδώ. Αλλά θα έχετε ακούσει Τη φράση αναδρομικά των δικαστών. Οι δικαστέ κατά καιρού διεκδικούσαν αναδρομικά από μισθού που είχαν κοπεί για λόγου ή δεν είχαν παρεύξει και τα ζητούσαν αναδρομικά. Και πολλέ φορέ γινόταν δεκτό αυτά από τα υπουργεία, από την κυβέρνηση δηλαδή, την εκάστοτε. Όταν λοιπόν εγώ έφυγα και έγινα δικηγόρο, για το διάστημα που ήμουνα το προηγούμενο δικαστή, είχαν αναγνωριστεί κάποια προηγούμενα αναδρομικά που τα λένε, για όλου. Έχει φυσικά και για μένα, αφού ήμουν δικαστή εκείνα όταν. Και με τηλεφώνησαν από το, την εκαθάριση του δικαστηρίου μου, λέει: Ε, κύριε Λογοθέτη, πού να τα βάζουμε αυτά τα λεφτά. Λέω: Ποια λεφτά ρε παιδιά, αφού έφυγα. Α, έχετε λέει αναδρομικά και τα λοιπά. Και έπαιρνα και αναδρομικά για ένα διάστημα. Ε, μετά σταμάτησαν. Στη δικαιοσύνη δεν σταμάτησαν τα αναδρομικά. Σταμάτησαν για μένα, που πέρασε ο καιρό, δεν, δεν συμμετείχα στα αναδρομικά. Γι' αυτό σα λέω: Έχω ένα δισταγμό. Γιατί είμαι και ειλικρινή άνθρωπο. Δηλαδή, πού θα ξέρατε εσεί τώρα αν πήρα αναδρομικά και πώ θα πήρα και ότι τα έπαιρνα και μετά ω δικηγόρο. Αφού όμω γινόταν έτσι, εκ του νόμου δηλαδή, δεν μπορώ τώρα να διαμαρτύρομαι. Για πράγμα στο οποίο καλό ή κακό, εγώ νομίζω καλό, καλό, αλλού είναι το πρόβλημα. Όχι το ότι έχουν μεγάλο μισθό οι δικαστέ, και όχι γιατί συνετέλεσα σε αυτό, γιατί πρέπει να είναι έτσι. Αλλά έπρεπε οι δικαστέ σε κάποιε υποθέσει μείζονο κοινωνική σημασία. <κοί> <κοί> να δείχνουν περισσότερη ευαισθησία. Αυτό το λέω και άφοβα και όλοι, όλοι, όλοι οι μεγάλοι τώρα, γιατί λόγω ηλικία πια, όλοι οι μεγάλοι αυτοί οι δικαστέ και όλοι είναι γνωστοί μου και φίλοι μου και συνυπηρετήσαμε και κάναμε και δείξαμε. Και οι περισσότεροι από αυτού βλέπουν αυτή την εκπομπή. <κοί> <κοί> Αλλά ένα από τα πράγματα που εκτιμούν είναι και η ειλικρίνεια. <κοί> Αυτέ λοιπόν οι αποφάσει με βρίσκουν και εμένα τουλάχιστον να τι θεωρώ περίεργες, Περίεργε γιατί το ότι παίρνουν κάποιοι ή έπαιρνα και εγώ ότι παίρνουμε μεγάλου μισθού, δεν πρέπει να μα αφαιρεί την ενσυναίσθηση. Τώρα το φτώνουμε και λίγο, το πλουτίζουμε, την πλουτίζουμε τη συζήτηση και με ανθρώπι, το ανθρώπινο στοιχείο. Δεν πρέπει να μα δημιουργεί, να μα αποκλεί μάλλον την ενσυναίσθηση για του συνανθρώπου μα. Για του συνανθρώπου μα. Και εγώ όταν. όταν Σκοτώναμε με τα Υπουργεία για το Γεντίκουλε που θέλανε να καλύψουν αυτά τα έσχη μέσα, το Υπουργείο Δικαιοσύνη, ε, παίρνω και εγώ έναν κολουσιό μισθό τότε. Δεν ήμουν χωρί μισθό. Κι όμω, κι όμω, είπα τότε, καλά παίρνω αυτό το μισθό. Είμαι σε αυτή τη θέση τη μεγάλη. Συνετέλεσαν να έχουν όλοι οι ειδικά σας μισθό να έχω κι εγώ. Αλλά εδώ και μη παρέχει. Θα δούμε και τη φτωχολογιά. Θα δούμε και το φυλακισμένο. Θα δούμε και, το... Ένα Θα δούμε και τον άνεργο. Θα δούμε με μια λέξη και τον αδύναμο. Γιατί στο κάτω-κάτω, μια λέξη μόνο βλέπω τι γίνεται, μου λένε η τεχνική, ένα δευτερόλεπτο. Γιατί στο κάτω-κάτω ο αδύναμο έχει ανάγκη την δικαστική εξουσία, όχι ο δυνατό. Ο δυνατό τη βρίσκει την άκρη. Και θα σα πω την άλλη φορά και αεροπαγίτε, ο Βελής και τα υπανομαστικά θα σα πω τι γίνεται. Ο, ο πλούσιο τη βρίσκει την άκρη. Ξέρει να τη βρει. Και δεν εννοώ την ύποπτη άκρη. Τι, θα βρει τον καλύτερο δικηγόρο, θα πληρώσει, θα κάνει, θα ράνει, θα πληρώσει ο φιλέ του κτλ. Νομίμω εννοώ θα τη βρει την άκρη. Η φτωχολογία όμω είναι που απλώνοντα τα χέρια στη δικαιοσύνη περιμένει κάτι. Όταν λοιπόν, όταν λοιπόν εγώ έλεγα, μου λέγανε για αυτού σκέφτεσαι, θα καταστραφεί για αυτούς. Ποιος αυτού. Ποιου αυτού δεν, παιδιά μα είναι αυτοί. Βέβαια τα δικά μου τα παιδιά ήταν 10 χρόνων τότε, αλλά καταλάβαινα. Το δικό μου το παιδί αύριο θα κλειστεί εκεί μέσα, ίσω για κάτι. Θέλω να του βασανίσουν, θέλω να του βιάσουν. Αν είναι κορίτσι, θέλω να το χτυπήσουν, θέλω να του να το κάνουν ναρκωμανί. Δεν θέλω. Άρα θα κλείσει το γιατί κουλέ, τελειώσαμε. Δεν πάω να παίρνω μεγάλο μισθό. Δεν πάω να παίρνω όλου του μισθού τη Ελλάδα. Θα κλείσει. Και έκλεισε. Δηλαδή γι' αυτό σα λέω 7 είναι αντίθετο με του πρώην συναδέλφων. Και το λέω ανοιχτά και καθαρά. Να, και αύριο το πρωί τηλέφωνο αυτά στο σπίτι, στο γραφείο με πάρουν να μου πούνε ότι έχω άδικο. Τέλο, σα καθυστερήσαμε πολύ, αλλά άξιζε τον κόπο. Λοιπόν, σα ακούμε. Παρακαλώ. Ναι, κύριε Λογοθέτη. Ναι. συγγνώμη που σα λίγο σα ε, καθυστερήσαμε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι, κύριε Λογοθέτη, θα ναι. καταλάβετε αμέσω βέβαια ποιο είμαι. Γεια σα μετά από πολύ, πολύ καιρό. Θέλω απλώ να θυμίσω ότι ναι. ο μόνο ο οποίο έχω κάνει Σκληρό πραγματικά αγώνα κατά αυτόν τον λεγόμενο Αναδρομικών. Σκληρότα ναι. αγώνα. Ήμουν εγώ δυστυχώς. Εγώ έκανα σκληρότατο υπέρ των Αναδρομικών ναι, αλλά είμαι ναι, ειλικρινή άνθρωπος ναι, ναι, και σας, ο και, ο και ο σας μόνος το λέω ανοιχτά. Ο με, μ' ακούτε. Ο μόνος ναι. ο οποίος με στήριξε με επιστολές του ήταν ήταν Μ' ακούτε. Βεβαίως βεβαίως. Πείτε ελεύθερα. Ναι, Μείνετε. Ο, ο, ο μόνος ο οποίος <laughs> με στήριξε με επιστολές του ήταν, πολύ φιλικέ επιστολή, γιατί ξέρετε είχε κάτι ήταν ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο αίμιστο Κωστή Στεφανόπουλος. Ναι. Επίση ο σωτήρα τη Κύπρου, το 1974, α μην αναφέρω το όνομά του, μ' είχε, στείλει, είχε τηλεφωνήσει μια επιστολή αγανάκτηση. Ναι. Ε, και ο αποβιώσας πολύ έντιμος, Αϊνστάιν τη δικονομίας. Πάλι θα καταλάβατε ποιο με τηλεφώνησε και μου είπε «Σας συγχαίρω με ευγνωμοσύνη». Δυστυχώς και ο δικηγορικός σύλλογος που είχε γνώση αυτών των πραγμάτων με ολόκληρη αναφορά μου και ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών με ολόκληρη αναφορά μου κανένας δεν έχει συμπαρασταθεί προφανώς από πολύ μεγάλο δισταγμό μέχρι φόβου. Ναι. Το αποτέλεσμα ήταν να βγει απόφαση του διοικητικού εφετείου Αθηνών η οποία είπε το εξή. Αυτά που και εσεί λέτε αναδρομικά και όλοι τα λένε αναδρομικά ήταν λέει μια έκτακτη παροχή της πολιτείας προς τους δικαστές λόγω του ότι φορτώθηκαν με φόρτο πρόσθετο εργασία λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, κύριε Λογοθέτη. Δηλαδή πλήρωσε κατά μέσο όρο σε κάθε δικαστή το δημόσιο 140.000 ευρώ κατά μέσο όρο σε κάθε δικαστή λόγω της υπερβολικής απασχόλησής τους δίθεν με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Συμπέρασμα, η μεγαλύτερη πληγή, κατά τη γνώμη η ηθική πληγή στο σώμα <συσκίδη> της δικαιοσύνη είναι αυτά τα λεγόμενα αναδρομικά τα οποία έχουν πάρει τότε οι δικαστές. Και να σας πω κάτι κύριε λόγο, δεν... ακόμα, ακόμα ναι. αυτά τα αναδρομικά σαν προπατορικό αμάρτημα Βαραίνουν και το δημόσιο και την ίδια τη δικαιοσύνη. Ναι. Αυτά είχα να σας πω. Να είστε καλά. Ναι. Ε, κοιτάξτε, εδώ τώρα βλέπετε ελευθέρω ε, ε, ο καθένα λέει τη γνώμη του, ούτε σα διέκοψε καθόλου κτλ. Αλλά θα μου επιτρέψει μια διαφοροποίηση. Την εξή. Ε, εμένα, ε, να, να το πω ανάποδα, εάν οι δικαστέ παίρνανε τα χρήματα που παίρνουν, στα οποία σα επαναλαμβάνω, συνετέλεσα εγώ. Συγχωρέστε με αν έχω αντίθετη άποψη με αυτή που είπατε. Αλλά θα καταλάβετε κάτι τώρα όμω εάν παίρναν τους ίδιους μισθούς τώρα. Αλλά η δικαιοσύνη ήταν άψογη. Δικαζόταν υποθέσει στην ώρα τους, σε πέντε μήνες, ξέρω εγώ τι, σε, σε, έξι μήνες. Εάν οι αποφάσεις ήταν προσεγμένες. Εάν η δικαιοσύνη είχε κοινωνική ευαισθησία σε τέτοιες μεγάλες ιστορίες, μεγάλες ιστορίες, που κατά καιρού στα ανώτατα δικαστήρια εξελίχθηκαν δυσμενώς για την κοινωνία. Εάν λοιπόν συνέβαιναν όλα αυτά, να είστε βέβαιος, να είστε βέβαιος ότι κανένας δεν θα διαμαρτύρωτο για τους μεγάλους μισθούς. Γιατί όταν οι μεγάλοι μισθοί έχουν προσφέρουν και μια αντιπαροχή στην κοινωνία, ο κόσμος λογικά θα είναι ευχαριστημένος. Θα ήταν ευχαριστημένος, λέω εγώ. Η καταφορά αυτή και η δική σας, που, 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 που καλά κάνατε και το είπατε και, και μιλήσατε και είπατε αυτή την άποψη, δεν είναι κακό. αυτή η καταφορά δεν θα υπήρχε. Εάν ένα πράγμα λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά, οι αμοιβέ δεν προκαλούν δυσφορία. Νομίζω, νομίζω. Τώρα με στην ψυχή κανένα δεν είμαι. Και εσείς βέβαια δεν είστε και τα λοιπά. Ε, τότε λοιπόν, τότε λοιπόν, όταν Κάναμε. Εγώ, και εγώ, σα είπα, δεν θέλω να το λέω δύο-τρει φορέ, αλλά φταί, φταίω εντό εισαγωγικών για του μεγάλου μισθού και εγώ. Τι να κάνουμε τώρα, αφού ήμουν αντιπρόεδρο ενό δικαστών. Και πηγαίναμε και σκοτωνόμασταν με τον Κουτσόγιοργα, θέλω να τον τον άνθρωπο, σκοτωνόμασταν με το Μένιο, τον Κουτσόγιοργα κτλ. Θα σα πω καμιά μέρα και αυτέ τι ιστορίε. Εντάξει. Όμω τότε, τότε προσπαθούσαμε όσο μπορούσαμε Πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή να δείτε, να σα πω εκείνη την εποχή, εκείνη την εποχή που και πήραμε και αυτού του μισθού, να σα πω πόσοι δικαστέ, τώρα μπορώ να σα πω 5-6 ονόματα, αλλά είναι 9 παρατέταρτο, 11 παρατέταρτο. Στο πόδι τώρα έτσι να σα πω 10 ονόματα, αλλά δεν είναι 10, είναι 110, πόσοι δικαστέ περάσανε πειθαρχικέ διαδικασίε, πειθαρχικέ κανονικότατε, οδηγήθηκαν σε δικαστήρια ω πειθαρχικώ κατηγορούμενοι για αποφάσει που δυσαρεστούσαν την κάθε κυβέρνηση. Παλοκαστρίτη, έτσι να σα πω. Α, α, αλλά δεν κάνει τώρα έτσι να πούμε. Γιατί θα δικήσουμε του υπόλοιπου. Εγώ δεν έχω κανένα, κανένα αυτό να σα τα πω και ονομαστικά. Δηλαδή, κάναμε έναν αγώνα για καλύτερε συνθήκε όπω παραδέχτηκε εργασία μα. Αλλά κάναμε και έναν αγώνα που μα οδήγησε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κάποια ονόματα όπω και του ομιλούντο. Επειδή ήταν πολύ μεγαλύτεροι αγώνε αυτοί και είχαν και αποτελέσματα τα κάτεργα και με τα τέτοια, βγήκαν στην επιφάνεια. Εντάξει. Σα βεβαιώνω όμω ότι δεκάδε δικαστών. Βρήκαν τον του τότε. Αν θέλετε, την άλλη Κυριακή, την άλλη Δευτέρα, τα πούμε κιόλα. Εγώ δεν είχα πρόβλημα. Βρήκαν τον του γιατί σήκωσαν κεφάλι στην κάθε κυβέρνηση για τα, για τα όποια ατοπήματά τη. <coughs> Γι' αυτό σα λέω αυτή την ελαφρά διαφο διαφοροποίηση με αυτό που λέτε, χωρί αυτό βέβαια να σε στηρεί από το δικαίωμα του λόγου, όπω είδατε με την άνεσή σα, και εσύ είναι εντελώ αντίθετο με αυτό που λέω εγώ. Και στο κάτω-κάτω οι διαφωνίε πλουτίζουν το διάλογο του να λέει Υποτύπων, α πούμε, μονολόγω και να λέει και να λέει, και μόνο το ότι βγάζουμε τηλεφωνήματα δείχνει ότι δεν μα πειράζει καθόλου και χαιρόμαστε για την αντίθετη γνώμη που ήταν και ευκαιρία αυτού του σύντομου διαλόγου που ίσω αν δεν θα προλάβει, προ... πέρασε και ώρα κιόλα. Λοιπόν, σταματούμε εδώ πέρα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μια συζήτηση έτσι για ένα τόσο ενδιαφέρον, ίσω και καυτό θέμα των ημερών. Πια τη δικαιοσύνη, ευχαριστώ για τη συμμετοχή σα, ευχαριστώ και για τι απόψει που συμφωνούν μαζί μου και για αυτέ που διαφωνούν μαζί μου σταματούμε εδώ πέρα. Από ό,τι καταλαβαίνω θα συνεχίσουμε την επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα. Και επί του παρόντος, καλό σας βράδυ, καλό σας ξημέρωμα.